Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρύσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κάνουν παρέα με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. Τετάρτη σήμερα, 28 του Αυγούστου. Φτάνουμε προς το τέλος του καλοκαιριού, προς το τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου, η οποία θα μας απασχολήσει αρκετά έντονα και ήδη μας απασχολεί, νομίζω, σε αυτά τα τελευταία 24 ώρα της, τα οποία διανύουμε με ένα παιχνίδι το οποίο έχουμε μπροστά μας το ερχόμενο Σάββατο, με ζητήματα μεταγραφικά, με γύρω-γύρω ζητηματάκια που απασχολούν τον ποδοσφαιρικό Άρη και όχι μόνο. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε και θα τα ζητήσουμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας δική σας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα, μηνυματικός. Παίρνετε το κινητό σας αναχείρας, ανοίγετε νέο μήνυμα, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας, την κριτική σας, αν θέλετε να κράξετε το Χρήσα, αν θέλετε να κράξετε εμένα, αν θέλετε να κράξετε τον Γιώση και το στέλνετε στο 54526. Έχουμε διαιτητές. Τους περιμέναμε, ξέραμε ότι θα γίνουν σήμερα οι ορισμοί για τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής και φυσικά δεν γινόταν ο ορισμός του Άρη να μην δημιουργήσει έναν εκνευρισμό, να μην δημιουργήσει μια αντίδραση, ρε αδέλφε, καθώς διαιτητής της Σαββατιάτικης αναμέτρησης με τον Βόλο Νουπουσού, νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο, είναι ο κύριος Γιώργος Κομίνης. Για όσους δεν ενημερωθήκατε νωρίτερα, από την Ένωση Θεσπρωτείας, Χρήστος Ακρίβος ο δεύτερος, ο πρώτος βοηθός, Ηλίας Κωνσταντίνου ο δεύτερος βοηθός, ο οποίος ήταν βοηθός ΒΑΡ στο Βικελίδη το περασμένο Σάββατο, τέταρτος ο Αλέξανδρος Τσαμούρης και διαιτητής ΒΑΡ Χρήστο Κιώση, έτσι, Στέφανος Κουμπαράκης. Αυτός που ήταν να παραπευθεί για τη διαιτησία του Σοκαραϊσκάκη στο περασμένο Σάββατο με τον Αστέρα Τρίπολης, κουλουπού. Και έγινε αυτό που όλη η Ελλάδα είδε ότι έγινε. Ορίστηκε πρώτος διαιτητής ΒΑΡ στο παιχνίδι του Άρη με τον Νουπουσού Βόλου. Μακάρι οι αποφάσεις του κύριου Κομίνη και οι παρεμβάσεις ή όχι, ή μη, του κύριου Κουμπαράκη να μην μας απασχολήσουν το ερχόμενο Σάββατο στο παιχνίδι με τον Βόλο. Ο κύριος Κομίνης, ο οποίος θυμίζω είχε σφυρίξει εκείνο το παιχνίδι του Άρη την περσινή σεζόν στη Νέα Σμύρνη με αντίπαλο τον Πανιόνιο, όπου δεν είχε δώσει ένα πέναλτι στο κεντρινόμαυρο, στο οποίο το είδανε μέχρι και οι τυφλοί. Όπως και να το κάνουμε, ο Άρης είναι αρκετά προκατηλημένος και με τον Κομίνη και με τον Κουμπαράκη. Μετά από τα όσα γίνανε στο Καραϊσκάκη το περασμένο Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε να μην συγχυστούμε, είτε εμείς που θα βρεθούμε στο γήπεδο το Σάββατο, ή και εσείς που θα το δείτε το μάτς τηλεοπτικά ή θα το ακούσετε ραδιοφωνικά, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Βόλο, για το οποίο θα μιλήσουμε φυσικά και σήμερα και θα ασχοληθούμε και εννοείται και τις επόμενες μέρες και όσο πλησιάζουμε προς το συγκεκριμένο μάτς. Να διαβάσω και τους υπόλοιπους ορισμούς. Πανετολικός Ξάνθη Γιώργος Τζοβάρας. Θα διαβάσω μόνο πρώτους διαιτητές και διαιτητές ΒΑΡ. Με Ευάγγελο Μανούχο στο ΒΑΡ, που ήταν στο Βικελίδης με τις εξαιρετικές του αποφάσεις και αυτός. Με μάτια ξαναχριστοκιώση. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Όφη Τζίλος, που ήταν ΒΑΡ στο Βικελίδης και δεν είπε τον κύριο Μανούχο: υπάρχει μια παράβαση πάνω στον Ιντέγε, Βαγγέλη μου, αλλά δεν πειράζει. Με διαιτητή ΒΑΡ τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο. Λάρισα Ολυμπιακός Άγγελος Ευαγγέλου, με διαιτητή ΒΑΡ Αριστοτέλη Διαμαντόπουλο. ΠΑΟΚ Πανιόνιος Αναστάσιο Παπαπέτρου, με διαιτητή ΒΑΡ τον Βασίλη Φωτιά, γνωστός ο συγκεκριμένος. Λαμία Ατρόμητος Θανάση Σέζος από το Κιλκής, με διαιτητή ΒΑΡ Πραξιτέλη Ζαχαριάδη Χριστοκιώση, που ο άνθρωπος συχνάζει σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο στην πόλη, είναι η αλήθεια, λόγω των συναισθημάτων του. Και Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, ΒΑΡ στο Καραϊσκάκη την προηγούμενη εβδομάδα, με διαιτητή ΒΑΡ στο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ τον κύριο Εμμανουήλ Σκουλά από την Ένωση Θεσσαλίας. Ο Άρης λοιπόν θα πρέπει να προσέξει αρκετά και το κομμάτι της διαιτησίας στο παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν μπορεί να κάνει βέβαια και πολλά. Ήρθε ο άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ κατεβάζω ρολά.
και το αφήνω πάνω του. Για ποιο. Ήρθε ο κύριος Κουμπαράκης στο στούντιο. Γεια σας, κύριε Κουμπαράκη. Εξαιρετικός διαιτητής. Αλλά αυτό ήταν VAR. Καλά. Και τι σημαίνει αυτό? Ο Κομίνης. Ναι. Μόνο και μόνο επειδή τον κράζουν όλοι αυτοί οι παοξίδες και τέτοια, θα είναι 50 το Σαββατό. Μίλησε μαζί του. Τι? Μίλησε μαζί του. Δεν μιλάω με διαιτητές ποτέ. Σε βλέπω πολύ σίγουρο γι' αυτό. Δεν είπα. Με διαιτητές δεν μιλάω ποτέ. Δεν είπα ότι μιλάς συνέχεια. Μπορεί να μιλήσει τώρα. Όχι, δεν μιλάω. Καλησπέρα κύριε Κομίνη μου, χωρίς να το τσαλτίδι. Σας ξέρω, ναι. Στο χρή θα μου απαντήσει. Έχεις γράψει για μένα, νομίζω. Ναι, έχω γράψει. Για όλους όσους σφυρίζουν ανάποδα τον Άρη, θα γράφω, ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή τον ξεφωνίζουν όλοι από αντίδραση. Θα σφυρίξει 50 Πενταρίσιο. Δεν θα συγχυστούμε το Σάββατο στο Βόλο, δηλαδή. Πιστεύω πως όχι. Όχι. Δεν δώσει κανένα μούφα απέναντι κατά του Άρη. Αλλά έχει βάρο Κουμπαράκης, θα το διορθώσει. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, ναι, επειδή ακριβώς έχει γίνει αυτό που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό, θα είναι 50. Το εύχομαι γιατί. Το Σάββατο. Δεν χρειάζεται τώρα να βρει ο Άρης μπροστά του πάλι μια. Παρεπτόντως, ο Κουμπαράκης, ο οποίος παραπέμφθηκε. Ήταν παραπέμφθηκε, ναι. Πώς ορίστηκε? Α, δεν παραπέμφθηκε τελικά. Δεν παραπέμφθηκε, χρυσάθε, όχι, μάλλον μπερδεύτηκαν. Έγινε. Okay. Okay. Έγινε, φίλε. Μάλιστα. Αυτά, αυτό, λοιπόν. Αυτό να υπάρχει αυτή η επιλεκτική πάντα ενημέρωση προς συγκεκριμένη ομάδα με ανάλογα του συμφέρει. Παραπέμπεται. Πήρε πολύ καλό βαθμό από τον παρατηρητή. Όσο παραπέμφθηκε ο Κουμπαράκης, τόσο πολύ καλό παίρνουν και οι διαιτητές που κάνουν όργη υπέρ του ΠΑΟΚ. Αφού υπήρχε τεχνικό ζήτημα. Υπήρχε. Τεχνικό ζήτημα. Τεχνικό ζήτημα. Το οποίο δεν το επέτρεψε να δει καθαρά τη φάση. Ναι. Ενέρχεσαι. Τι φταίει ο Κουμπαράκης, εξαιρετικός ρέφερι. Ναι. Αυτός δεν βαθμολογείται όμως και για το γεγονός ότι δεν είδε το τραύμα της φανέλας. Δεν χρειάζεται και βάγνος εδώ που τα λέμε, ναι, για να το δεις το συγκεκριμένο, αλλά. Σωστά μιλάς. Πάει και έρχεται. Πες ότι πας να το δεις. Τέλος πάντων. Ο κύριος Κομίνης λοιπόν σφυρίζει. Βεβαίως. Αυτόν που φοβάμαι περισσότερο είναι τον ακρίβο φίλο, αλλά υπάρχει VAR. Δηλαδή στο offside goal. Αν πάει, δεν να, μπορεί. Αν πάει να το δει. Όχι, είναι υποχρεωμένος να πάει. Είναι υποχρεωμένος να πάει γιατί είναι goal. Ή δεν είναι goal. Το θέμα είναι βέβαια μη σταματήσει ο ακρίβος καμιά φάση πριν πει goal. Εκεί είναι το θέμα. Τι, μερικές φορές. Την πάμε πίσω, δεν γίνεται. Τι? Την πάμε πίσω, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, θα. Rewind. Θα το. Rewind. 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 Rewind είναι με το wind, ο άνεμος. Το wind είναι το χόρτο, χρήσαμε. Το? Το χόρτο. Το χόρτο, το άλλο το χόρτο όμως, όχι το χόρτο που έχω εγώ και εσύ στην αυλή μας. Δεν το γνώριζα αυτό. Ναι, wind λέγεται. Πώς λέγεται wind. Wind, ναι. Wind. Wind είναι η εταιρεία. Και ο αέρας. Και ο αέρας, ναι. Αυτό, rewind. Rewind. Rewind, ξέρεις γιατί. Γιατί. Πάει πίσω ο αέρας. Ναι. Σε καλύτερη κατάσταση τον βλέπω σήμερα. Θα ναι, τον είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Ναι, θα τον απολαύσετε το επόμενο δίωρο, καλά. Διότι. Γυναίκα πρόεδρος στη δίκη των 28 της συμμορίας, άντε πάλι. Από τη συμμορία, από την εγκληματική οργάνωση πήγαμε στη συμμορία και από τη συμμορία στην εγκληματική οργάνωση. Λες και δεν πήγα ένας φυλακή. Εδώ είναι και ένας πρώην παίκτης μας. Ποιος. Εδώ στους 28. Α, ναι. Βέβαια, αυτός ο ένας φίλος πρώην. Φίλος μου. Πρώην. Αφού έφυγε από τον Άρη δεν είναι φίλος. Εγώ δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Λοιπόν. Με τον μπάσκετ. Ποδόσφαιρο, φίλε. Α, ποδόσφαιρο, ναι. Α, γιατί είπες ΚΑΕ. Μαρινάκι και τα λοιπά. Αδελφός. Μάλιστα. Μας έχει καλέσει και κάπου, να ξέρεις. Πού? Θα σου πω στο διάλειμμα. Να πάμε. Θα σου πω στο διάλειμμα. Φίλος μας είναι. Φίλος μας είναι, εννοείται. Εντάξει, 100%. Λοιπόν, θα πάμε στο break σιγά-σιγά. Και 28 είναι. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι εσύ συγκεκριμένα τώρα που πάμε στο διάλειμμα. Να πούμε, γιατί τι 28. Πέρα από τους διαιτητές και τα λοιπά, το παιχνίδι το Σάββατο είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο για το γεγονός ότι ο Βόλος έχει κάνει μια εκτός έδρας νίκη, είναι στα πάνω τους αυτή τώρα. Έχει ψυχολογία. Έχει ψυχολογία, βέβαια έχει χάσει τον καλύτερο του παίκτη για μένα. Ήταν εξαιρετικός όσο έπαιζε ο Μπασόγκ. Αυτός. Μπασόγκ. Ο οποίος έχει παίξει στη μισή Premier League, μου φαίνεται. Δεν κακός. Δεν κακός. Το θέμα είναι ποιος θα μπει. Μήνες εκτός. Από την άλλη, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην έχουμε προκλήσεις, γιατί έξι. Ναι, σωστά ακούσατε. Έξι. Έξι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν δανεικοί στην ομάδα του Αχιλέα Μπέου. Να βγει ο βουλευτής εκείνος που έλεγε όταν ήταν δύο ιδανικοί του Ολυμπιακού σε κάτι ομάδες, αν είναι δυνατόν, πώς ήταν το φίλο μου, εκείνο ο Φωκάς, πώς λέγονταν εκείνος που είχε κάνει την επερώτηση, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να τον αδικώ τον κύριο Φωκά. Τώρα έξι παίκτες είναι δανεικοί. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι μεμπτό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Βλέπεις κάτι μεμπτό? Όχι, ούτε εγώ. Είναι σύμπτωση.
Είναι μια σύμπτωση επαναλαμβανόμενη 6 φορές. Τυχαία. Τυχαία 6 φορές έχουν πάει 6 παίκτες εκεί και τυχαία και ο Μουλέν, Μουνέν, πώς λέγεται αυτός, ρε φίλε. Αυτός που είναι να πάει στην Ξάνθη. Μουλέν. Μουλέν Ρουζ. Όχι Ρουζ. Ο Ρουζ είναι αλλού. Ο Μουλέν θα πάει στην Ξάνθη, λέει. Επιβεβαιώνεται, βέβαια, εδώ να το σημειώσω για μια ακόμη φορά, επειδή δεν έκανα εκπομπές τότε, ότι ο Γεωργίου έλεγε χαζομάρες. Περί ελέγχου συγκεκριμένων ομάδων κτλ. Είναι χαζομάρες, το κάνω τώρα το σχόλιο. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, απορώ πως κάποιος μπορούσε να σκεφτεί αυτά τα πράγματα και τον κατακρίνω αυτή τη στιγμή δημοσίως. Δεν είναι δυνατόν να λέει ο Γεωργίου ότι ο Ιβάν ελέγχει την Ξάνθη και τον Πανετολικό. Θέλω να το πω και δημόσια ότι για μία ακόμη φορά ο κύριος Γεωργίου έχει πει πατάτα. Δεν αποδεικνύεται από πουθενά αυτό. Έτσι. Είναι ασυναρτησίες και πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αναπαράγονται. Έτσι. Ειδικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο που ξέρουμε ότι είναι κρυστάλλινο 100%. Και ο ΠΑΟΚ έτσι δεν θα έκανε ποτέ αυτά για τα οποία κατηγόρησε τον Ολυμπιακό πριν λίγα χρόνια. Σωστό. Ο Λίντζεϊ Ρόουζ θα πάει στο Μαυρίκιο. Γεμίσαμε διεθνείς. Ναι, χαμός γίνεται. Πότε παίζουν τελικά, ρε φίλε? Την άλλη εβδομάδα. Η άλλη εβδομάδα, 2 και 10 ή 4 του μήνου. Υπήρχε μια δικαιογνωμία στο Λαμπαουτάρι. Στο Λαμπαουτάρι, μάλλον. Ναι. Μπορούμε να το βρούμε. Το θέμα είναι ότι όταν θα πρέπει να είναι εδώ θα είναι. Παίζει ρόλο. Γιατί είναι άλλο να παίξει 4 του μήνου που έλεγε, ισχυρίζονταν ο ένας συνάδελφος, και επομένως 5-6 του μηνός να είναι πίσω. Και είναι τελείως διαφορετικό να παίξει 2 και 10. Οπότε θα γυρίσει πίσω 12 με τον Παναθηναϊκό. Πόσο παίζεις? Και σκεφού. 15. Έκαναμε νομίζω 15. 1 και 7, 8. Ναι. Και 7, 15. Ναι. 15 μηνός. Ναι. Άλλο να έχεις 3 μέρες μπροστά σου. Και άλλο να έχεις λοιπόν, 10. Αυτοί παίζουνε. Ναι, παίζουνε. Παίζουνε. Θα σου παίζουνε. Πέναλτι. Εδώ από πού είναι αυτό? Υπουργείο. Μόνο αποτελέσματα βλέπω εδώ πέρα. Δεν βλέπω καινούργια παιχνίδια. Όπα. 4-9 και 19. Άρα. Με Μοζαμβίκη. Πού παίζει το 10? Ποιο 10? Στη Μοζαμβίκη ή στο Μαυρίκιο? Και τα δύο. Α, το 10 παίζει. Το 10 παίζει στη Μοζαμβίκη. Έχει ταξίδι δηλαδή. 11, άρα 12 εδώ. Ναι. Και έχει και άλλα παιχνίδια μετά. Τι κι άλλα? 7 Οκτωβρίου και 15 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου. Με ποιον παίζεις? 7 και 15 με Σάο Τόμε, Πρίνσιπε. Καλά. Εδώ θα λείπει. Εντάξει. Τι εντάξει. Και ο Έμαν θα λείπει με την Άντερ 21 της Αυστρίας. Και ο Κόρχουτ θα λείπει με την Εθνική Ομάδα της Ουγγαρίας. Είναι σε επιλογές του Μάρκο Ρώση, του Ιταλού τεχνικού. Καλό είναι να έχεις διεθνείς. Δείχνει κάτι. Αυτό δείχνει ότι έχει καλούς παίκτες. Δείχνει ότι έχει καλούς παίκτες, αυτό ακριβώς. Τώρα εντάξει, ο Ρόγους φαντάζομαι δεν γεγονόταν και ιδιαίτερα να πάει, αλλά πρέπει να πάει, είναι η αλήθεια. Πάνω στην, στην Ολλανδία, ναι, έλεγε ότι δεν θα πάει. Καλά, έλεγε. Και λέγες αυτό. Αυτό. Και έλεγες πως με αγαπάς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Βιάζεσαι. Είναι και 33, χρήσατε. Μάλιστα. Να πάμε, έχεις ξεχαστεί μάλλον μετά από τόσο καιρό. Τον φίλο μου τον Κριτσίμη τον βάλατε. Το πρωί Βαγγέλαρο βαλατέ. Δεν ξέρω, λογικά θα το έβαλε. Υπάρχει και το φιλικό. Η Ελλάδα στον Άρη κάνουμε δυνατές φιλίες που κρατούν. Ανακοίνωση του Βόλου. Πήρε μαντζάρι ο Πλατανιάς. Αυτό ποιος το έγραψε άραγε. Λοιπόν, Πλατανιά πήγε. Ναι. Τι λέτε, το έχετε βάλει, θέλετε να αρχίσω τα ξεφωνητά? Όχι, δεν το βέβαια. Να το Κριτσιμί Τζουλίρ και στα Μπομάνια. Βεβαίως. Μάλιστα, μπράβο. Μπράβο τα παιδιά μου. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε λίγο 107,4 All About Aris On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Σήμερα Τετάρτη, 28 του Αυγούστου. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Χρήστος και Όσης στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά στο 54526. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να τα πούμε και με εσάς. Τα όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα για τον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι του Σαββάτου, παράλληλα τις τελευταίες μεταγραφές που προσπαθεί να κάνει πριν την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου. Σε αυτή τη φωτογραφία ο Καρυπίδης φαίνεται λίγο προβληματισμένος, είναι η αλήθεια. Δεν το πρόσεξα τόσο όταν μπήκε το θέμα. Δες εδώ.
Λοιπόν, με αυτά που χάναμε, μάλλον είσαι εκείνη τη φάση που άρχισε, έκανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης, ο οποίος αφήνει την περίπτωση του Ντεμποκ. Γράφτηκε για τα τελευταία 24 ώρα σε κάποια site στην Αγγλία. Κάποια μάλιστα φάνηκαν και αρκετά, να το πω διαβασμένα, ενημερωμένα για τις εξελίξεις στον Άρη, θα πω εγώ, αφού έκαναν αναφορά και στην αποχώρηση του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Ένα μάλιστα το πήγε πολύ μακριά γράφοντας ότι ο Καρυπίδης θέλει τον Ντεμποκ, αλλά ο Παντελίδης θέλει τον Ιμπάνιες. Αυτό ξέρεις πώς προκύπτει. Από τι? Μιλάνε με Έλληνα εδώ δημοσιογράφο. Είναι πιθανό. Ο οποίος θέλει και την ίντρικα. Ναι, εντάξει, δεν αποκλείεται. Ξέρεις σε ποιον? Ναι. Θα πάει το μυαλό σε κάποιους. Ο Παντελίδης και ο Καρυπίδης θέλουν τα ίδια πράγματα. Το ίδιο πράγμα, ναι. Και ειδικά το τελευταίο διάστημα να ξέρετε ότι μιλούν πολύ περισσότερο από ό,τι μιλούσαν πριν. Τώρα θέλετε να, να βάζετε μπρίζες και τα λοιπά. Ναι. Βάλτε το χέρι σας στην μπρίζα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και πλέον ο Άρης κοιτάει εδώ και λίγες μέρες ήδη κάποιες περιπτώσεις άλλων παικτών για την συγκεκριμένη θέση. Έχει ξεχωρίσει. Αργήσαμε σε αυτό. Εντάξει, έχει αργήσει αρκετά, είναι η αλήθεια σε αυτό το κομμάτι. Και σε αυτό θα πω εγώ. Έχεις ξεχωρίσει 2-3 περιπτώσεις για τη συγκεκριμένη θέση. Ψηλό έχουν γίνει και κάτι επαφές. Και μέσα στις επόμενες μέρες θα κάνεις και την τελική σου κίνηση. Για τον παίχτη που θα έρθει και θα πλαισιώσει τον Μίχαη Κόρχουτ στο αριστερό άκρο της άμυνας, για να μην έχει μοναξίσει ο Ούγγρος και να μην νιώθει ότι έχει πάρει και τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και ο ανταγωνισμός σε μια θέση είναι ένα ζήτημα. Και το έχουμε τονίσει τις τελευταίες μέρες, ειδικά πολύ για τη θέση του τερματοφύλακα. Και την προσθήκη που θα κάνει εκεί πέρα ο Άρης, με έναν παίχτη που θα έρθει και θα θυμίσει στον Χουλιάν Κουέστα ότι δεν είσαι μόνος σου εδώ πέρα. Με τον, όπως λέει και ένας γνωστός μου, με το άλλο το αμούστακο που έχεις μαζί σου, θα υπάρχει και μια ακόμα επιλογή, προκειμένου να αυξηθεί λίγο και ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη θέση, να τη δει λίγο αλλιώς ο Κουέστα και να ανεβάσει και αυτός την απόδοσή του. Τι ώρα έρχεται ο Κυριακίδης? Τι ώρα έρχεται? Ναι. Εδώ είναι ήδη. Α, συγγνώμη. Ωραία. Το λες στις τελευταίες 2-3 εβδομάδες είναι εδώ. Τι κάνει? Νομίζω από εδώ είναι. Τι κάνει? Νομίζω από εδώ είναι. Και ένα πουλάκι μου είπε ότι μένει κάπου στη Βότση. 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 Ναι. Το λέω αυτό, τον πάρει εκεί. Μου κάνει μια βόλτα, καταλάβει τι σημαίνει Άρης. Άκου να σου πω. Κανονικά. Άκου να σου Γιατί πω. Υπάρχει ο κατάλληλος στην περιοχή. Γιατί γαλούχησε. Σωστό. Για γαλούχησε. Σωστό. Του κάνει μια βόλτα. Σωστό. Να δεις, τα πιάνει όλο ο Κυριακίδης μετά. Είναι έμπειρος, εντάξει. Και από την κατηγορία. Στα 33 του. Καλή ηλικία για τερματοφύλακα. Δεν είναι μεγάλο ο τερματοφύλακας. Όχι, βέβαια. Όχι, είναι σε καλή ηλικία για τερματοφύλακα. Έχει εμπειρία, μπορεί να βοηθήσει και τον Κουέστα. Πέρα από τη μαύρη θητεία του για μια εξαετία σε Εντάξει. μια κατανόμαστη ομάδα. Όλοι κάνουν λάθη. Νομίζω ότι είναι καλό τερματοφύλακα. Ήταν μικρό τότε, δεν ήξερε. Εντάξει, δεν ήξερε. Πολύ μικρή ηλικία. Α, μετά που μεγάλωσε, κατάλαβε. Ωραία. Εντάξει. Okay. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ήταν σε μια ομάδα που έχει επίσης καλή σχέση μια συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά οκ. Okay. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τι ποδοσφαιριστήκαμε σε μια ομάδα. Ναι. Ήταν σε μια ομάδα. Τώρα που δεν θα είναι σε μια ομάδα, δεν θα έχει καλή σχέση με μια άλλη ομάδα. Τέλος τυχαία, χτίζονται πολύ καλές σχέσεις με ορισμένες ομάδες. Δηλαδή, εντάξει. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, θα έλεγα. Έχει πολλούς αετούς στο Αγρίνιο. Ναι, ναι. Με τη χλωρίδα και την πανίδα. Προστατευόμενο είδος. Έτσι. Στο Αγρίνιο, μάλιστα. Εντάξει, κατά πάσα πιθανότητα. Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί μέχρι να ολοκληρωθεί και να πέσουν υπογραφές, ποτέ δεν ξέρεις. Παίζει πολύ δυνατά. Αυτός νομίζω. Αυτός ο παίχτης. Μόλις λύσει με τον Πανετολικό θα ανακοινωθεί. Ναι. Από εκεί και έπειτα να πω κάτι για τον Γκάλο, γιατί είδα χθες ένα. Πάλι για τον Γκάλο. Είπα και χθες. Όχι, όχι εσύ είπες χθες, αλλά πάλι για τον Γκάλο βγήκε θέμα. Ναι, γιατί είναι πρόμο. Βλέπω το πρόμο που γίνεται. Ναι. Δηλαδή, διάβασα σε 2-3 site κείμενο για τον Γκάλο. Ναι. Και είχα την αίσθηση ότι το έγραψε ο μάνατζερ του το κείμενο. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε αυτή η αίσθηση. Ναι. Πολύ καλός παίχτης, πολύ καλό. Καταπληκτική παρουσία στην ΑΕΚ. Εκπληκτικός. Έχει διάφορες προτάσεις. Δεν τον εδώ πώς καταλαβαίνεις ότι έχει μιλήσει ο συνάδελφος με τον μάνατζερ. Ή με τον ίδιο. Δεν τον απασχολεί το οικονομικό. Το ξέρεις, φίλε. Άλλο να κάνεις κριτική για την απόδοσή του, είναι καλός, δεν είναι καλός, μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί. Ένα ρεπορτάζ, δηλαδή προτάθηκε εκεί, δεν προτάθηκε. Το ότι δεν τον απασχολεί το οικονομικό, πώς ακριβώς προκύπτει. Και είναι και νεαρός κιόλας. Σε πολύ καλή ηλικία κιόλας. Ποια είναι αυτή? 32-33, πώς είναι. Εντάξει, δεν είμαι μεγάλος. Ενέργεια, δεν γίνεται. Αλλά νομίζω ότι είναι 34. Α, ακόμα χειρότερα. Νομίζω, δεν είμαι βέβαιος. Πόσους 30 πλάσια θα γεμίσει το ρόστερ?
Όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχει απασχολήσει καν τον Άρη. Okay. Είναι δεξί μπακ το παλικάρι. Πήρε στο Σούντγκρεν. Αχ, δεν νομίζω. Χτύπησα το μικρόφωνο. Δεν νομίζω να χρειαστεί. Ναι. Μόνο αυτό θα μα χτυπάει. Έχει και τον Κωνσταντίνη από πίσω. Εντάξει, δεν καίγεσαι. Για άλλες θέσεις είναι που καίγεσαι. Είπαμε ναι. Το φύλακα και αριστερό μπακ. Και ενδεχομένως ναι. Να γίνει προσπάθεια ναι. Για ακόμα μία κίνηση μέχρι το φινάλε των μεταγραφών. Σε συγκεκριμένη θέση. Ναι. Που αφορά το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ναι. Ενδεχομένως. Με ένα εξάρι. Το οποίο θέλει η ομάδα. Και τσεκάρει κάποιος ποδοσφαιριστής σε συγκεκριμένη θέση. Για να δει αν υπάρχει κάτι αξιόλογο. Και αν μπορέσει τελικά, πάντα με την προπόθεση ότι θα βρει κάτι καλό και στα οικονομικά δεδομένα, ρε παιδί, με τα οποία έχει θέσει, ώστε να αποκτήσει η ομάδα ένα κλασικό εξάρι, το οποίο της λείπει αυτή τη στιγμή. Κλασικό έξι κόφτη δεν έχεις. Και είναι ένα κομμάτι στο οποίο επίσης για μένα άργησε ο Άρης το φετινό καλοκαίρι, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Καθυστέρησε αρκετά. Αν βρεις κάτι καλό, αν δεν βρεις. Δεν θα πω θα συμβιβαστείς, θα έχεις τον Σάσα σε αυτό το ρόλο και το Γενάρη βλέπουμε. Βλέποντας και κάνοντας σε αυτή την περίπτωση. Άλλη κίνηση, νομίζω ότι δύσκολα θα γίνει, εκτός να ξέρεις εσύ χρειάζεσαι κάτι παραπάνω, που μου διαφεύγει εμένα, ως δαιμόνιος ρεπόρτερ που είσαι. Ναι. Θα κάνεις όλες αυτές τις κινήσεις. Σου λέω 2 συν 1 ενδεχομένως. 2 συν 1. Με τα 7.000 διαρκείας. Καμία. Με τα 7.000 διαρκέ θα κάνει. Καλά, δεν σου πω θα πα. 7.300. Παίχτε των 200.000 ευρώ. Α. Ναι. Αλλά να πάρει. Αμα κρίνει ρε φίλη η ομάδα ότι χρειάζονται παίχτε, δεν πάρει. Τι έκανε. Καλά, και η Real Madrid της λέει ότι πάντα χρειάζονται παίχτε. Απ' στο Μενέντεθ να μείνει. Άντε, έλα παίξει. Στο Μενέντεθ, θέλω να παίξει. Κοίταξε, με τόσα λεφτά που ζητάει για να φύγει. Καλύτερα μείνει. Εγώ θα τον έβαζα, α πούμε, αλλά. Οκ. Okay. Το θέμα είναι. Κοίταξε. Ήταν μία από τις αιτίες διαζυγίου. Το ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν έφυγαν. Θα σου πει ο άλλος, ναι, δώσε μου λεφτά για να τον διώξω. Μα η λογική δεν είναι να δίνεις λεφτά για να τον διώξεις. Η λογική είναι να τον πείθεις να φύγει χωρίς λεφτά. Αν δεν τον δίνεις λεφτά, το ξέρω και εγώ να το κάνω. Ναι, καλησπέρα σας. Πόσα λεφτά έχετε να παίρνετε, τίποτα, 0. Πολύ ωραία. Θέλετε να λύσουμε το συμβόλαιο. Όχι, θέλω και 50.000 από το επόμενο χρόνο. Ωραία. Πάρτε τα 50.000 και έλυσα το συμβόλαιο. Το θέμα είναι να τον λύσεις χωρίς να πληρώσεις. Καλά. Τι καλά. Αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, τουλάχιστον να δώσεις το όσο το δυνατό λιγότερα. Πόσο έχει, 170. Ναι, αλλά δώσεις εκείνον. Δώσεις τον έναν, δώσεις τον άλλον. Να μην τον έκανες μετά... διαιτές, Χρυσάνθε. Εγώ τον έκανα. Α, όχι εσύ. Λέω. Γενικά. Αυτό λέμε. Να μην έκανες κλειστό τριετές ο Ντουάρτε. Εγώ τον έκανα. Όχι. Τότε. Ωραία. Αυτό που το έκανε, τα λύσει. Έφυγε. Δεν γίνεται. Έφυγε. Ωραία. Εντάξει. Οκ. Κοίταξε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν μεταγραφές που σου βγαίνουν και υπάρχουν μεταγραφές που δεν σου βγαίνουν. Ναι. Υπάρχουν παίχτες που κάνεις διαιτές και φτάνεις στον τρίτο χρόνο και λες καλά, ρε, μόνο 2 χρόνια τον έκανες. Ο εξυπνάκιας. Και υπάρχουν και άλλοι που έχει 2 χρόνια και συζητάμε ήδη να φύγει. Οκ. Okay. Δεν γίνεται να σου βγουν όλες οι μεταγραφές. Ναι. Ο Μενέντε δεν σου βγήκε. Ο Ντουάρτε δεν σου έχει βγει μέχρι τώρα. Είναι και λίγο άδικο να τον κρίνουμε ως τελειωμένο την πρώτη αγωνιστική. Έτσι. Μέχρι τα Χριστούγεννα, να τον δούμε. Ναι, νομίζω είναι ένα λογικό χρονικό διάστημα. Τα πρώτα δείγματα δεν είναι καλά. Χωρίς καμιά αμφιβολία. Δεν είναι καλά, γιατί δεν είναι καλός παίκτης. Δεν τον έχουμε διαπέσει και πολύ. Τον έχω δει εγώ σε 15 προπονήσεις. Άλλη προπονήση, άλλη. Οι 15 προπονήσεις και τα 4 φιλικά, Νίκο, ναι, είναι ένα αξιόπιστο δείγμα. Όχι για την ικανότητα του ποδοσφαιριστή, αλλά για την διάθεση του ποδοσφαιριστή. Ναι. Εγώ χαλιέμαι όταν ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος αμείβεται με 300 χιλιάρικα, περπατάει. Ναι. Θα το δεις. 300 χιλιάρικα μαζί με την. 400 μαζί με την εφορία. Α, βάζει και την εφορία. Δεν την πληρώνει ο Καρυπίδης την εφορία. Θα πέσει τώρα. Τι θα πέσει. 25%. Ποιο. Εφορία. Αναδρομικά θα έχει αναδρομική ισχύ για τα συμβόλαια. Α, τώρα, θα εφαρμοστεί η προηγούμενη. Όχι. Τι? Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αλλά είδες πόσο εύκολα λες, πόσο εύκολα μάλλον μειώνεις τα έξοδα του άλλου που τα πληρώνει. Εντάξει, αυτός που τα πληρώνει, αυτός ξέρει καλύτερα. Πάντα ξέρει καλύτερα αυτός, αλλά είδες πόσο εύκολα τα μειώνεται όλοι οι άλλοι. Εντάξει. Και σου ξαναλέω, γιατί το έχω ακούσει και από άλλους. Αυτά μειώνει τώρα η βαρολογία. Το ξέρεις ότι έχει γίνει. Καλά, δεν και ποιος θα πει. Και θα σου πει πρώτη του 19. Πρώτη ενά του 19. Ναι. Ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα, 11. Ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, 45.
Μπορεί να σου πει ότι ρίχνω όμως από εδώ και πέρα και σε ό,τι έχεις κάνει 25%. Πού? Σου πήρα, παιδί μου, 1 Γενάρη του 20. Ναι. Ότι ό,τι συμβόλαιο έγινε στο καλοκαίρι, ναι, ναι, από ναι. εδώ και πέρα θα πληρώνεις τέτοιο. Θα πληρώνεις, αυτό σου λέω, ρε φίλε. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο Άρης λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το Μενέντεθ, τι θα γίνει με το Γιουνές. Εγώ δεν θεωρώ τυχαία όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Από την άλλη, θα πληρώσει ο Άρης το συμβόλαιό του για να πάει να κάνει το Google στους Ρουμάνους. Και αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι κάπου ανάμεσα στην κερκίδα και την 18άδα και δεν είναι στα πλάνα του προπονητή, επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Όπως θα πρέπει οπωσδήποτε να έρθει ένα αριστερό μπακ. Οπωσδήποτε να έρθει ένα αριστερό μπακ, γιατί θα σκάσει ο Κόρχου, το έχει τώρα. Μετά από ένα διάστημα. Γιατί άμα τραυματιστεί, χτύπα ξύλο. Και ό,τι άλλο θεωρεί ο προπονητής με τον πρόεδρο. Με τον πρόεδρο. Ναι, μου λέει ένας φίλος ότι ο Τουντούρης είπε ότι θα έχει αναδρομική ισχύ. Ο Πασχάλης μίλησε με βάση τις πληροφορίες που έχει. Ναι, δεν έχει κάτι πίσω. Εγώ έχω μάθει να λειτουργώ πάντα με βάση αυτό που κατατίθεται και ψηφίζεται. Έχω δει περιπτώσεις διάφορων νομοσχεδίων τα οποία πάνε προς ψήφιση και έχουν 10 άρθρα και όταν ψηφίζονται έχουν 15 άρθρα. Και εκεί που υπάρχει η αναδρομική ισχύς, ξαφνικά λέει, α, τελικά δεν πέρασε η αναδρομική ισχύς. Διότι ο νόμος 23-24 του 1933, γιατί με κυνευρίζει, δεν μπορώ, θυμάμαι τα περσινά. Ωραία. Του 1900 το απαγορεύει αυτό και δεν γίνεται. Άρα, παιδιά, αυτό που έχουμε να κάνουμε ως Αριανοί είναι μέχρι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όσοι δεν έχουν πάρει διαρκείας, να κάνουν μια βόλτα από το Κλεάνθης Βικελίδης ή να μπουν στο Βίβα και να πάρουν το διαρκείας τους. Εννοείται ότι το Σάββατο η ομάδα πρέπει να κερδίσει, όπως εννοείται ότι πρέπει με τον Παναθηναϊκό να είμαστε 22.000 και να κάνει μια ακόμα νίκη. Παιχνίδι με παιχνίδι. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε απαιτήσεις, γιατί βλέπω ότι έχουμε απαιτήσεις, θα πρέπει να δίνουμε και τα εφόδια στη διοίκηση να βάζει και αυτή το χέρι στη τσέπη στο μέτρο του δυνατού, ώστε η ομάδα και ανταγωνιστική να είναι και χαρές να μας δίνει και να είναι έτοιμη να καλύψει τα όποια κενά δημιουργούνται, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν είναι μια ανώνυμη εταιρεία που κάνει τον προγραμματισμό σου και αν πληρώνει τους υπαλλήλους σου, εντάξει, και τις υποχρεώσεις σου, εντάξει. Ναι. Εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο. Είδατε πέρσι τι έγινε. Χτύπησε ο Γκάμα. Ο κύριος 250 χτύπησε. Τι έπρεπε να κάνει η ομάδα? Να πάει να φέρει έναν με 50. Πήγε και έφερε άλλα τόσα λεφτά. Δεν πήρε παραπάνω όμως χρήματα στην πορεία. Δεν της είπαν, α, έδωσε 250 για τον Γκάμα και 250 για τον Λάρσον, άρα κάτσε να πάρω ένα δεύτερο διαρκείας. Από την άλλη, δεν είναι ο κόσμος υπεύθυνος ούτε για τα λογιστικά, ούτε για τα έξοδα, ούτε για τα έσοδα, ούτε στο τέλος της ημέρας έχει την ευθύνη της διαχείρισης όλων αυτών. Υπάρχει μεγάλο μέτοχος. Και επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλο μέτοχος με ευθύνη, είναι και αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις. Ανέφερες δύο παίκτες που μαζί με την εφορία πάνε στο 1 εκατομμύριο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ποιος τα πληρώνει αυτά? Καρυπίδης. Α. Γιατί νόμιζα ότι τα πληρώνει ένα εκατομμύριο ο Λάρσον και ο Γκάμα. Ο Μπεμπέκος 3 που ξεφωνίζει. Δεν έχουμε παίκτος. Ναι, υπάρχουν. Τα ψεύτικα προφίλ είναι αυτά. Γιατί το 90% πλέον των Αριανών είναι συνειδητοποιημένο 100%. Έτσι. 100% συνειδητοποιημένοι. Το 90%. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι. Είναι σαν τον κύριο αυτόν, ο οποίος έβριζε τη μητέρα του Παντελίδη μετά το 1-1 με τον Όφη. Έφταιγε ο Παντελίδης που σπάσαμε τα δοκάρια. Αντί να παίζουμε τον ύμνο του Άρη, παίζαμε τον ύμνο της ΑΕΚ. 90 λεπτά με τον Όφη. Έφταιγε ο Παντελίδης από την κοινή που τον είδα πριν από λίγο με την σύζυγό του. Είναι η σύντροφος. Ποια? Η κυρία. Δεν ξέρω αν είναι παντρεμένο, νομίζω σύντροφος είναι. Μάλιστα, τον είδα με τη σύντροφό του εδώ στον ΕΔΟΕΑ απ' έξω. Δεν πήγε στον ΕΔΟΕΑ προφανώς. Εγώ πήγα στον ΕΔΟΕΑ. Πού δουλεύει στην ΕΚΙΠ? Τι? Δεν φταίει ο Παντελίδης που είχα στο πέναλτι. Ούτε φταίει ο Παντελίδης που ο Τζίλος δεν είπε στο Μανούχο δώσε το πέναλτι στο 90. Ούτε είχε θέματα αγωνιστικά και τακτικά η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο είχε τα ζητηματάκια της. Ναι. Αλλά και εκεί υπάρχει μια δικαιολογία εντός εισαγωγικών,
ότι κακά τα ψέματα, ούτε ο Δελιζήσης, ούτε ο Ρόουζ μπορούν αυτό το δομημένο παιχνίδι που κάνει ο Άρης από πίσω με τα στόπερ, με το Βέλεθ δηλαδή, δεν μπορούν να το κάνουν. Όχι. Οπότε πήγανε στη Γιώμα. Λάθος. 100%. Γιατί με την Μόλντε είχε μια λογική η Γιώμα της πίεσης στην πρώτη κεφαλιά των αντιπάλων και τα λοιπά και με την πίεση του κόσμου. Προφανώς όμως ο Νάστος το μόνο πράγμα που ξέρει να κάνει είναι, πέρα από το να κάνει πέναλτι και να μην τα δίνουν, είναι να παίρνει κεφαλιές. Αυτό κάνει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Άρα στο πρώτο ημίχρονο βούτυρο στο ψωμί του ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε ο Άρης. Ο λανθασμένος. Παρόλο που ο προπονητής δεν έδωσε εντολή για τέτοιο, έτσι. Αλλά όταν πιέζεσαι και τα λοιπά, τι κάνεις, να φύγει μπάλα. Ναι. Τέλος πάντων. Έχουμε ακόμα περιθώριο για τις μεταγραφές. Έχουμε. Και θα υπάρχει η δυνατότητα για ενίσχυση της ομάδας, περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας, στο μέτρο, επαναλαμβάνω, του δυνατού. Περιμένουμε σήμερα και το Μαντζίνι να ανακοινωθεί. Α, ναι, αυτός δεν ανακοινωθεί ακόμα. Από ό,τι έμαθα χθες το βράδυ, τελείωσε τα. Κάτι χαρτιά την Μπορντό περιμένουμε. Τα διαδικαστικά, ένα χαρτί από την Μπορντό ότι οκ και τα λοιπά. Μπορεί να δώσει και το παρόν στην προπόνηση σήμερα, θα δούμε αν. Λογικά πρέπει. Θα το τσεκάρουμε. Βέβαια, η προπόνηση που ξεκινάει σε λίγη ώρα. Σε εγκαταστάσεις του Ρησίου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το παιχνίδι με τον Βόλο. Από αύριο θα πούμε και περισσότερα για την εντεκάδα. Αν και δεν νομίζω να αλλάξουν πάρα πολλά. Μία θέση παίζεται πάλι για μένα. Ενδεχομένως να γυρίσει ο Κουέστα, το οποίο είναι αρκετά πιθανό. Στο μάτς του Σαββάτου. Και από εκεί και πέρα, τώρα, αν θα παίξει πάλι ο Λάξιο, είναι ο Μαρτίνες. Πιστεύω. Αλλά θα το δούμε καλύτερα. Και από αύριο, όσο πλησιάζουμε προς το παιχνίδι του Σαββάτου. Θα μας θυμίσετε με την παρουσία του Σαββάτου, θα είστε φαντάζομαι. Θα είμαι, ναι. Δεν γίνεται να μείνεις εδώ, εντάξει. Ναι. Φυσικά και θα. Φυσικά και θα. Από νωρίς. Θα μείνω και εκεί. Στο Βόλο, με τη γυναίκα μου. Α, δυνατός. Δυνατός. Ωραία, καλό. Κοίταξε, αυτά τα παιχνίδια. Καλό, το συνδυάζει. Είναι ο συνδυασμός. Είναι ωραία, είναι ωραία. Δεν φεύγει μόνο ναι. σου. Ναι. Άρα αφήνεις τη γυναίκα σου με τέσσερα παιδιά πίσω κτλ. Άρα θα αφήσεις μόνο τα παιδιά. Στη γιαγιά. Στη γιαγιά, βέβαια. Λοιπόν, η γιαγιά είναι σπίτι μένει έτσι, στο σπίτι μας, γιατί την υιοθετήσαμε. Και τη γιαγιά και τον παππού. Λοιπόν, αυτό είναι απέναντι, ρε φίλε. Ήταν πηχτή αυτό, τι ήταν, πηχτή ήταν. Όχι, αυτό είναι απέναντι. Ίσα-ίσα, ευτυχώς που είναι. Έτσι, βοηθάνε. Εκεί. Και βοηθάνε. Βοηθάνε. Λοιπόν, εντάξει, θα λείψουμε καμιά εβδομάδα, δεν πειράζει. Όχι, θα έρθω. Είπα να φύγω με την Κατερίνα μια εβδομάδα. Κυριακή, ρε φίλε, θα κάζει και την Κυριακή. Ωραία, κυμπάρικα. Γύρνα Δευτέρα πρωί. Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ. Πολύ καλό, βεβαίως. Γιατί όχι. Δεν έχω ΠΑΟΚ TV να δω το ΠΑΟΚ Πανιόνιος και πρέπει να κάτσω εδώ. Α, όχι, έχω. Στο κινητό μου. Τι, το κατέβασες. Θα δώσει 4,99. Τι, 7,99 λέω να δώσω. Την τέταρτη αγωνιστική. Αφού έχει ανάγκη. Την τέταρτη αγωνιστική τι θα κάνει. Την τέταρτη αγωνιστική θα το δω στο κανάλι το οποίο θα μεταδώσει το παιχνίδι. Και θα δω τότε τις κολοτούμπες για μία ακόμη φορά της ανεξαρτητοποίησης. Θα το δείξει το ΠΑΟΚ TV. Εγώ λέω θα το δείξει... Το Open. Όχι. Ποιος? Η Νόβα. Όχι. Η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ. Η ΟΤΕ. ΟΤΕ. Λέω εγώ. Θα υπογράψει συμβόλαιο ΠΑΟΚ. Έτσι λέω. Αφού πάνε μόνοι τους ανεξάρτητα με το δικό μας εγχείρημα. Εντάξει. Θα πάμε με το δικό μας εγχείρημα. Πάει το δικό μας εγχείρημα. Όχι, δεν πήγε. Α. Αν λοιπόν ανέβει λίγο η προσφορά, θα πάμε προς τα εκεί. Α, και θα σταματήσει η ανεξαρτητοποίηση. Αφού δεν έχουμε ανάγκη από λεφτά. Τι? Αφού δεν έχουμε ανάγκη από λεφτά. Τι ρίχνει και ψωμί, λοιπόν. Καλά. Κάτσα γίνει κανένα μπούρμπουλο αύριο και θα σου πω εγώ αν έχουμε ή δεν έχουμε ανάγκη από λεφτά. Μα πάμε στο break και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Λίπερο 107,4 όλα about Arison Air. Γιατί κάνει το σήμα της νίκης συνέχεια αυτός. Και μπαίνουμε, είναι οι δύο γραμμές που έχουμε, Χρήσανθε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρέα εδώ πέρα, Χρήσαν Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος. Τα χαιρετίσματά μας σε όλο το ακροατήριο, σε όλο το ακροατήριο. Έτσι. Το οποίο είναι πολύ ποιοτικό. Είναι η αλήθεια. Ποιοτικά. Ποιοτικά πάντα, ποιοτικά. Να. Δεν έχει έρθει ακόμα σε βράδυ την εκπομπή, όμως τον περιμένω. Εντάξει. Λοιπόν, 2-3-10-2-87 και 3-8 για ανοιχτές οι γραμμές. Να πάει στην προπόνηση. Μετά την προπόνηση. Mm. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές για να τα πούμε και μαζί σας. Φυσικά τα μηνύματα σε FM και ενώ, το μήνυμα στο 545-26. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλημέρα. 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 Από εξωτερικό παίρνετε. Ναι, από τη Νέα Υόρκη, ο Ανδρέας. Α, γεια σου, Ανδρέα. Πως είχα πάρει τηλέφωνο στο break, θυμάσαι. Ναι. Γεια σου, ρε Χρήσανδε, Αριανάρα. Έτσι. Ρε Χρήσανδε, Αριανάρα. Βάλε ένα γκολ.
Με θυμάσαι, Νίκο. Ναι, ναι. Παπαδόπουλο. Ναι, σε θυμάμαι, σε θυμάμαι. Βέβαια, βέβαια. Σε θυμάμαι. Χρήστα, δεν με ακούς. Ναι. Είμαι ο Αντρέας από το Bronx. Το κατάλαβα. Εσείς ξέρετε γιατί χάσατε. Όχι. Εσύ, σ' άκουγα που την ομάδα παίζατε με το Χαριλάπου. Ναι, 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 ναι. Το τσιγάρο. Ναι. Γιατί δεν παίζετε με τα μόβρε. Μια μπλε φανέλα. Πού είναι η Αριανάρα με τα κίτρινα. Αυτό είναι δεν ψάχνω να βρω. Πού είναι η Αριανάρα με τα κίτρινα. Πού πάτε ρε. Πού πάτε ρε με τα μπλε και τα μόβρε που με είπε ο κύριος. Παίζετε γιατί φοράτε, δεν φορέσατε μέσα στη Χαριλάου και τη Ρνόμαυρα. Εσένα ρωτάω, Χρυσάρε. Τον κύριο Παπαδόπουλο το ρώτησα. Εσένα ρωτάω. Γιατί ρε, μαγιά. Ήταν άπλητα τα άλλα. Μ' ακούς. Νο, δεν ήταν άπλητα. Με το είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Γιατί τα φορέσατε, λέει, στη Λάρνακα και κερδίσατε. Πρέπει να τα αλλάξετε αυτά. Πάλι κερδίσαμε. Μήπως να παίζουμε τη μόβ. Πρέπει να βάλετε κυτρινόμαυρα. Με τη φανέλα και τα παιδιά οι Αλιανοί πρώτερες, δεν αυτοί. Σωστό. Έτσι. Μόνο αυτοί μείνανε. Μόνο αυτοί οι φανέλες αλλάξανε. Αυτός ο πρόεδρος δεν το βλέπει. Πόσο χρόνο είναι ο πρόεδρος. 40. 40. Εγώ έβλεπα το 70 ρε, με Ναλπάτη, Χριστίδη, Αλεξιάδη, Κούι. Ναι. Πού πας ρε, πού πας ρε Καλαμίτρου με τα μοβ και τα μπλε. Με τα μοβ. Πού πας ρε με τη φανέλα. 2-2 έχεις με τα μοβ φέτος. Με τα κίτρινα φάγαμε 3 εντωμεταξύ. Ναι. Γι' αυτό το Σάββατο στον κόλλο με τα μόβ. Άσε ρε Πυραράκο, άσε ρε, μόνο τα παιδιά μείνανε ρε. Μόνο τα παιδιά γιατί που φωνάζανε, σπάσε στο ράδιο. Α. Και κατέβηκα στο μίχρονο, ναι. Έξω στο πρόσωπο μένω, ναι. Και φώνασε πού είναι ο Λάζαρος. Ήταν σε Ολυμπιακή, ένας Παναθηναϊκός και φώνασε, τους Λάζαρος. Στον Μπρόνξ ήταν ένας Ολυμπιακός και ένας Παναθηναϊκός. Σε ένα ανέκδοτο. Δύο Ολυμπιακοί στον Bronx. Ένας Παναθηναϊκός μέσα στο κτίριο. Και πιάνω στο μήχρονο και φωνάζω ο Λάζαρος αναστήθηκε. Ποιος Λάζαρος δεν τρελάθηκε. Ο Λάζαρος κερδίζει 3-0. Να το πήρε το παιχνίδι. Έγινε σάμπα. Και αυτό άκουσα πρώτη φορά το ράδιο. Μπράβο. Το ράδιο το άκουσα για τον Άρη. Ναι. Και ένα να σου πω. Ναι, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος, ναι, που αγόρασε το Sport, όπως το λένε, TV PAOK. Ναι. Είδα τον αγώνα και αύριο Κυριακή. Μπράβο, ναι, βέβαια. Δεν θα αλλάξει αυτό που λες εσύ. Γιατί θα άκουσα την Τρόικα χθες και έλεγες πώς θα το πάρει η τηλεόραση. Όχι, γιατί εμείς τι κάνουμε ρε φίλοι. Οι μετανάστες θα μην το δουν το ΠΑΟΚ. Σωστό. Δεν μου λες πόσοι μετανάστες ΠΑΟΞΙΔΙΣ είστε. 20. Δεν ξέρω, εγώ είμαι ο Αντρέας. Δεν ξέρω πώς είμαι. Σωστό. Και άκουσα και στην Τρόικα. Και πληρωνεύτηκες με τον Μάριο. Ναι, 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 ναι. 45.000 συνδρομητές. Πού είναι, λέει, ΠΑΟΚ. Πού είναι, εγώ που είμαι, ρε. Στον Bronx. Εγώ που έχω να δω του ΠΑΟΚ. Εγώ πήρα το Αντένα και δεν έδειχνε στους αγώνες της Τούμπας. Πού να δείξω εγώ, Αντένα. 15 χρόνια. Βέβαια. Δεν το δείχνει και Τούμπα. Ο γιος του τον Παπαδόπουλο είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό. Κάνεις από τόσες κερίες. Τα άκουσα που ειρωνεύτηκες με τον Μάριο. 45.000. Και πού είναι υπάρξεις στον πλανήτη. Πού είναι, ντε. Πού είστε. Χαρτούνε, φίλε. Πρώτη μέρα, ναι, δεύτερη χαρτούνε. Πρόσχε, μη φύγουνε. Να είσαι καλά, Αντρέα, γιατί έχουμε κι άλλον που περιμένει. Να είσαι καλά. Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Πανέλα, Αργιανάρα. Τον Παπαδόπουλο. Αργιανάρα, την Πανέλα άλλαξε. Έτσι, να είσαι καλά. Τον Παπαδόπουλο. Τι κερίε τη δίνει σε δόσει. Πάμε στο επόμενο φίλο, καλησπέρα. Κοτσόβολο. Πάμε στο Αντρέα, ρε φίλε, να πιάσει τον άνθρωπο να μιλήσει τώρα από τα ξένα. Κοτσόβολο. Κοτσόβολο. Τι με γόρε, Κοτσόβολο. Κοτσόβολο με γόρε. Καλή ατάκα. Λέει ωραίες ατάκες. Λέει, λέει. Ναι, παρακαλώ. Έλα Στέλιο μου. Άσε ρε τον άνθρωπο να μιλήσει τα ξένα. Άσε τα μου. Μου. Άτος. Ο Στέλιος φίλε εδώ ένα μήνα. Εδώ ήταν. Όπα κάτσε. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κόψε το λαιμό σου να φέρεις παίκτες να κάνεις το χόρτο καρυπίδι. Πού είναι το λεωφορείο. Το λεωφορείο. Πού είναι το λεωφορείο. Και δεν με νοιάζει ρε, και να σου βρει κάτι πίδι να χαλάσεις και με την Νόβα. Εγώ είμαι ΕΡΤ και δεν θέλω να πληρώνω να βλέπω τα εντός και τα εκτός. Ναι. Και δεν με νοιάζει κιόλας. Και πλήρωσε και τι με νοιάζει. Άρεσε σε βρε, άρεσε σε βρε. Είδες τώρα που κάνουμε κομμάτι στην τσέπη του Αλουνού, Στέλιο μου. Εσύ το κάνεις, το έκανες πριν. Τι έκανα. Εσύ έκανες. Εγώ σου είπα τι μπορεί να κάνεις, φίλε. Ο αδερφός σε έβαλε στη θέση. Όχι, φίλε, εγώ σου είπα τι μπορεί να κάνεις. Δεν σου είπα να κάνεις. Να.
Το αλλάζει λίγο τώρα. Δεν το άλλαζα έτσι, να φίλε από την αρχή. Εσείς τώρα πάτε να διαστρεβλώσετε τα λόγια. Εμείς πάμε να διαστρεβλώσουμε τα λόγια. Εσύ Στέλιο, εσύ. Ναι. Εγώ γιατί. Εσύ γιατί. Στέλιο, αυτό λέγεται κατηγορία, να ξέρεις. Μπορείς να το κοπανίσεις. Ρε φίλε. Γιατί σου θέλει να με κοπανίσει ο Στέλιο. Γιατί θέλει και αυτό λίγο. Φίλο μου, μην του κάνω τα κέφια. Δεν μου λες. Πλήρωσε τον να πάει να κουρευτεί καταρχήν. Κουρεύτηκε. Άρα πληρώθηκε. Μισό έκανε. Γιατί το άλλο τι είναι, δεν κατάλαβα. Δεν είναι. Το πάρω όλο, τι από πάλι φαντάρος θα πω. Ναι, τώρα αφού ένα αυτό. Δεν θα τον είδα χθες το βράδυ και λίγο τρόμαξα. Μάλιστα. Γιατί ωραίο παιδί. Εντάξει, λίγο νεύρο δεν έχει. Καλά, εσένα Στέλιο, άμα δεν σε αλύσει, μην βγούμε ραντεβού. Δηλαδή, εντάξει, το κάνει και σήμερα έχει δύο τρόπο. Βγαίνει ραντεβού, Στέλιο, με αγοράκια. Όπα, χοντρό. Χοντρό. Αυτά που ανεβαίνω στη μηχανή μου. Ναι. Έχει γίνει και αυτό. Τα δύσκολα χρόνια, Στέλιο μου. Αλήθεια είναι, βεβαίως. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι. Κοίταξε, είναι ωραίο αυτό που έχει βάλει το SDNA. Η αλήθεια είναι ότι στις διαδόσεις γρήγορες συνήθως δεν τα πετυχαίνουν καλά εδώ. Αλλά αυτό που έβαλε είναι καλό. Διαιτητής ΒΑΡ στον Βόλο, ο Κουμπαράκης. Μετά το ΒΑΡ του Βόλου στο Καραϊσκάκι. Καλό. Εντάξει, το συγκεκριμένο. Με την ίδια. Παίζουμε με την ομάδα με τις 7 δανεικούς τώρα. Εντάξει, 7 ή 6 έχει τελικά, ρε παιδιά. Ξέρω, κάτι δεν τελειώσαμε μεταγραφές. Α, ναι, σωστό και αυτό. Δεν τελειώσαμε μεταγραφές. Τώρα θα πάρει και τον Παναθηναϊκό. Κάτι διάβαζα σήμερα. Επειδή δραματίστηκε ο στόπερ. Το διάβασα και εγώ. Ναι, ναι. Ότι κάτι μπορεί να πάει. Θα πάρει ένα στόπερ. Ναι. Γιατί τραυματίστηκε αυτό που. Μπασόγκ. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν τον έχω δει τον Βόλο καθόλου. Η αλήθεια είναι. Είναι λίγο, έρχονται λίγο ανεβασμένοι. Ψηλωμένοι. Ένα καλό Άρης φυσικά δεν θα έχει θέμα. Δεν το συζητάω. Το θέμα είναι καλό ο Άρης, αυτό είναι. Αυτό είναι, εντάξει. Και για το μάτι του Σαββάτου, ο Άρης ήταν κακό στο πρώτο τέταρτο. Μόνο. Γιατί αν σου βάλω τις φάσεις όλες στο πρώτο ημίχρονο, που λες ότι ο Άρης ήταν κακός, ξέρω εγώ, όλο το πρώτο ημίχρονο, ο Άρης χάνει το δοκάρι, χάνει το μάτι με τον Τικινί από το πλάι, που είναι μόνος του, που δεν το κλέβουν. Χάνει και την ευκαιρία με τον Φετφατζίδη, που είναι ένα βήμα πιο κλικ μπροστά και αντί να σουτάρει πλασέ, τυπάει στον μπούτι του. Έτσι. Ο Άρης ήταν κακός στο πρώτο τέταρτο με Φετφατζίδη Λάρσον, όπου εκεί κάνανε πάρτι, μέχρι να φάμε τον γκολ. Μετά έβαλε τον Φετφατζίδη πίσω από τον Ιντέγε και έβαλε στο πλάι στον Τζικινί και εκεί ισορρόπησε η κατάσταση. Εκεί είναι το θέμα του Άρη. Μάλιστα. Στο να γυρίζει κάποιος πίσω. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Ο Ματέο γυρνούσε. Τώρα θα γυρνάει Μαντζίνη. Δεν γυρνάει. Το ξέραμε. Τώρα θα γυρνάει Μαντζίνη. Κάτσε να δούμε. Μην βιάζει. Πρώτα έχουμε αυτό που βλέπουμε και λέμε αυτό που έχουμε. Φέτφα, τώρα δεν γίνεται. Το ζήτημα είναι τώρα να πάμε να βλέπω, το εισιτήριο έγινε 10 ευρώ τελικά γιατί είχαν πει για 15. Του Ολυμπιακού Μήπως Βόλου. Είναι για τους οπαδούς του Βόλου. Για όλες τις θύρες. Για όλες τις θύρες, ωραία. Πλην της θύρας VIP. Εκτός αν μας βάλουν στα VIP να κάτσουμε. Όσοι και θέλετε με εκεί Παπαδόπουλε, θα είμαι εγώ με τον αδερφό μου στο γήπεδο και θα φωνάζω γκολ. Και δεν με νοιάζει. Πού θα το έχει το και ποιο κανάλι θα το παίζει. Έτσι. Κανονικά πρέπει να πάμε εκεί. Είναι ένας τρόπος να μην δυνηστεί ο ΠΑΟΚ. Αυτός. Αν πάμε δυο μας. Απλά δεν αφήγουμε. Καλησπέρα κύριε Τσαλτή. Ότι θα μηδενιστεί είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και άμα γίνει κανένα 0-1. Ναι. Άρα από εκεί και πέρα θα φιληθούμε στα πρωτά. Έτσι. Πριν την έναρξη και αν τυχόν ζήσουμε θα πάμε να αλλάξουμε. Η μοίρα θέλει ένας παίκτης να βάλει γκολ εκεί μέσα, κανένας άλλος. Η μοίρα θέλει ένας παίκτης να βάλει ένα γκολ εκεί μέσα. Ναι. Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος. Έλα Στέλιο, έλα Στέλιο. Και είσαι και μπροστά σαν άνθρωπος. Δηλαδή σκέψου λίγο. Από το τωρινό ρόστερ, ποιος πρέπει να βάλει γκολ σε αυτό ο το παιχνίδι. Ιντέγε. Ναι, ρε φίλε. Ο Ιντέγε θέλει να βάλει τη Σαββάτο, αδερφέ. Με ιδέα ανταγωνιστική έχει άλλες τρεις. Ο Ιντέγε θέλει να βάλει το Σαββάτο. Η μία θέλει να βάλει ο Μπρούνο Γκάμα. Ένα γκολ μετά την επιστροφή του. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τρυπάει το ταβάνι του για το UNESCO, πας για να γράψει εδώ πέρα στο σελίδα. Τρυπάει το ταβάνι του. Να βοηθήσουμε κι εμείς. Τρυπήσουμε κι εμείς μαζί. Αφού πάτε, σας στείλουμε πουθενά για μεραμπέτια. Παρακαλώ, επόμενος. Γεια σας. Έλα, γεια σου Χρήσανθε, γεια σου Νίκο. Γεια σου Κλειωμένη. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Εσύ.
αποσυντονιστήκαμε λίγο με το καλοκαίρι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Αλλά επιστρέφουμε δρυμύτατε. Έτσι, ναι, έτσι, έτσι. Έγινε το ΒΑΡ, μπήκε το ΒΑΡ, μας ζαλίσαμε με το ΒΑΡ. Και τι έγινε που μπήκε το ΒΑΡ, τρίχες κατσαρές έγινε. Έγινε του ΜΠΑΡ. τα ίδια και χειρότερα. Όποτε θέλουν το βλέπουν, όποτε θέλουν δεν το βλέπουν. Τέλος πάντων. Όσο υπάρχει Καρυπίδης, ο Άρης θα προοδεύει. Πάμε στα πιο σημαντικά για μένα. Ναι. Και τα πιο σημαντικά είναι το μπάσκετ, λοιπόν. Ναι. Ήμουνα από τους λίγους, αν όχι ο μόνος που έδειχνα εμπιστοσύνη στον κύριο Γουλιέλμο. Ναι. Από τότε που ανέλαβε. Ναι. Ένθερμος προστηρικτής του ήσουν. Βρισκόμαστε ένα βήμα, μια ανάσα πριν την άρση αυτών των μπαν που λέγατε. Ναι. Ξέρεις μια ανάσα τι απόσταση μπορεί να έχει. Ναι, αλλά θα λυθεί, είναι θέμα χρόνου. Όταν λυθεί, ναι. το μια ανάσα από πού προκύπτει. Θα μιλήσουμε. Το ότι υπάρχουν συμφωνίες με πολλούς παίκτες που από ακούω. Πρέπει με όλους όμως. Ομιλώσει, όχι για τους παίκτες που θα έρθουν. Α, το μπαν είναι για αυτούς που έχουν φύγει. Ναι, ναι, θα το λύσει αργά. Μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα έχει λυθεί αυτό το θέμα. Μάλιστα, μακάρι. Λοιπόν, ο Μιλόσεβιτς ήδη που έχει κλείσει. Μάλιστα. Και που είναι, παιδί μου, σε σχέση με το Χάρης, ας πούμε, μέρα με τη νύχτα. Αυτό συμφωνούν όλοι. Mm. Ακούω τώρα και Γκάγκιτς, ακούω και Ντουράν Σκοτ. Άκουσα και κάποιον Χάτσον. Το Σκοτ τον έχασες. Πάει ο Σκοτ, γεια σας. Α, έφυγε ο Σκοτ, μάλιστα. Πάει ο Σκοτ. Και άκουσα και για κάποιον Χάτσον που δεν τον είχα ξανακούσει. Mm. Και είδα λίγο τι σημαίνει Χάτσον. Πάντως πρόλαβε ο ΠΑΟΚ. Πήρε το Σμιθ. Τον θέλαμε εμείς και ο ΠΑΟΚ. Τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Έχει ρίξει μόνο τις τρεις τελευταίες ομάδες από αυτές που έπαιζε ο Σμιθ. Άντε να ρίξει και την τέταρτη τώρα. Ο Σμιθ, μάλιστα, ναι. Το μεγάλο του Άρη βέβαια είναι ότι στον πάγκο υπάρχει πλέον προπονητής. Έτσι δεν πάει με αυτόματο πιλότο. Ο Σούλης. Όπως πήγαινε πέρσι. Σούλης. Γιατί πέρσι ήταν με αυτόματο πιλότο. Ο Σούλης θέλει και εργαλεία. Λοιπόν, θα τα πάρει ήδη το πρώτο το εργαλείο. Ο Μιλόσεβιτς έφτασε. Δεν μου λέτε για ο Μποχωρίδης τι έγινε. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Α, δεν έχουμε. Βασικά εμένα. Ο Μποχωρίδης με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πάει στον Παναθηναϊκό. Λέω ο εγώ. Ο Μποχωρίδης ξαναπήγε στον Παναθηναϊκό και σκούπιζε τον πάγκο. Καλά, λοιπόν. Δεν μας νοιάζει τι θα κάνει άμα πάει στον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν με και εμένα μας νοιάζει ότι δεν θα είναι στον Άρη. Εμένα, Χρήσανθε, τώρα δεν με πειράζει να φύγει ο αριστερόφυρος Μούρτος. Ας φύγει. 100 παίχτες μπορεί να πάρει ο Άρης. Βαρύ. Ναι, ακούω, δεν ακούω. Βαρύ λέω αυτό το οποίο. Α, βαρύ. Τι βαρύ, για. Τι βαρύ, πέρσι να πούμε, είχαμε αγαναχτίσει να πούμε. Κάναν σουτ και λες και ήταν πρώτη φορά που σούτερναν όλοι αυτοί οι περσινοί. Λες και είχαν πρώτη φορά σούτερναν και δεν ήξεραν τι δύναμη να βάλουν για να χτυπήσουν, για να φτάσουν στο καλάθι. Αυτή την εντύπωση με έδειχναν εμένα. Μάλιστα. Στο χωριό. Και απορώ και να κάνω και μια πρόβλεψη. Κάνε. Ποιος θα είναι ο πρώτος προπονητής που θα φύγει από ομάδα Α1. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ο Καστρίτης. Ο Καστρίτης. Ο Καστρίτης θα φύγει πριν χτυπήσει, πριν γίνει ο αγιασμός στα σχολεία θα φύγει. Πριν γίνει λοιπόν, σχολεία, καλά. Ο αγιασμός στα σχολεία γίνεται πριν το πρωτάθλημα. Α, πριν το πρωτάθλημα, ναι, πριν δέθηκα. Κάτσε ρε Κλεωμέα, μας τρελάβεις. Λοιπόν, απορώ δηλαδή με ποια κριτήρια αυτός είναι προπονητής σε ομάδες Α1. Ο άνθρωπος μπορεί σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια να γίνει καλός προπονητής, ναι. Αλλά βλέπεις τώρα τι έκανε πέρσι, τι εγκλήματα έκανε πέρσι, ναι. Στον Άρη. Εγώ άμα ήμουν στον πάγκο. Γιατί είχε και πολύ καλό ρόστερ κιόλας ο Καστρίτης και έκανε εγκλήματα. Ναι, αλλά ναι. Όταν έχω 20 πόντους αβάντζο και χάνω από τον Κολοσσό, τι να πω άλλο μετά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ο Ηρακλής. Πόσο ο Ηρακλής πήρε αυτόν τον προπονητή, δεν μπορώ να τον καταλάβω. Με τι κριτήρια. Έπρεπε να πάρει το Βαγγέλη Αγγέλο, έχεις δίκιο. Εκτός και αν ο στόχος του Ηρακλή, που μάλλον ο στόχος του Ηρακλή θα είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για τον Γουλιέλμο, τον υποστήριξα και τον υποστηρίζω ότι μπορεί να λύσει τα πράγματα. Α, και τον Πετσάρχη ξέχασα, και αυτός δεν έχει κλείσει. Κανείς δεν έχει κλείσει μέχρι τώρα, μόνο Μιλόσεβιτς. Είναι σχεδόν ότι είναι συμφωνημένοι και με το πουληθεί τον μπαν αυτοί ανακοινώνουν την τιμία όλοι. Λοιπόν, οπότε με αυτό το ρόστερ που είπα, Γκάγκιτς, καλός παίχτης, ο Χάτσον που με εντυπωσίασε που σας είδα γιατί τον είδα να παίζει μπάσκετ και πολύ εύστοχος απ' έξω από το καλάθι. Εσείς όπως τα λες δικαιωμένοι πρωτάθλημα θα πάρουμε, κάτσε λίγο τώρα, εντάξει. Μα άμα λυθεί τον μπαν και κλείσουν αυτοί οι παίκτες που είπα, ναι.
Μετά θα διεκδικήσεις σίγουρα τη δεύτερη θέση. Τι ποια? Κλεωμένη. Τη δεύτερη. Κλεωμένη. Αφού ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, ο Ολυμπιακός θα παίξει. Κλεωμένη, κλεωμένη. Ναι, με πρόσεξε να δεις. Δηλαδή με πεντάδα, δηλαδή Φλιώνης, ο Μιλόσεβιτς, ο Γκάγιτς, άμα έρθει ο Χάτσον, δεν ξέρω τώρα ποιοι θα έρθουν ακόμα. Ποιος θα αντιμετωπίσει δηλαδή, άμα βγάλεις τον Παναθηναϊκό που είναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι έτη φωτός μπροστά. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Ο Προμηθέας και άλλες ομάδες δεν είναι καλές, όχι, ναι. Εσύ θα είσαι καλύτερη. Ναι, με αυτές τις ομάδες θα είναι μέσα και ο Άρης, δεν θα είναι με το Ρέθυμνο και με τον Κολοσσό προς το τέλος. Όλα... Αυτό θέλω να πω. Ας κάνουμε ρόστερ πρώτα, να το δούμε στο παρκέ και μετά θα πούμε πού μπορεί να φτάσει ο Άρης στη νέα σεζόν. Λοιπόν, γιατί με τα λόγια χτίζω ανώ και εκατόγια. Λοιπόν, εμπιστοσύνη στο Γουλιέλμο που θα λύσει τα προβλήματα. Περιόριστη. Και θα πάνε καλά λοιπόν όλα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κλεμμένη. Να είσαι καλά. Οκ. Ο καθένας έχει την άποψή του, φίλε. Δημοκρατία έχουμε. Μακάρι να γίνουν όλα έτσι. Αφήσαμε και τον είπαμε. Βεβαίως, εδώ πέρα είμαστε δημοκρατικά. Εδώ πας για ένα τρυπάει το ταβάνι για το γυμνές. Λοιπόν, Χρήστο, και όσοι έχουμε άλλη γραμμή. Ωραία, αυτό Χρήστο που κάνεις τώρα όμως δεν είναι ραδιοφωνικό. Δεν θα το χαρακτήσω. Αυτό που ακούγεται στον αέρα. Ακούστηκε. Ναι, ακούγεται. Έχω ακουστικά και δεν ακούω. Ναι. Εγώ, και εγώ έχω ακουστικά. Φεράρι, οδηγάει. Και εγώ έχω ακουστικά, αλλά ακούω. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη γραμμή, Χρήστο μου, έτσι. Ωραία. Αξι, τότε σιγά σιγά. Ναι. Να πάμε στο break. Ναι, ναι. Είσαστε σε καλή κατάσταση σήμερα. Είναι θετικό αυτό. Ο Ρόουζ είπαμε ότι κλείθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας. Πότε θα λείπει, είπαμε. Είπαμε θα λείπει. 4 και 10 είναι τα παιχνίδια. Και φεύγει μετά το μας με τον Βολονούπουσου. Μόλις το τρίτο επίσημο παιχνίδι του Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Που έκανα μια πρόχειρη έρευνα. Τρίτο. Χθες, ναι. Το ένα θυμάμαι έχουμε χάσει 2-1. Ποιο? Από τη νίκη Βόλου. 2-0. Κύπελο. 2-1. 2-0 το βρήκα εγώ. 0-1 στο πρώτο λεπτό. Μάλιστα. Κύπελο ή πρωτάθλημα είναι αυτό που λέω. Εγώ σου λέω. Ωραία, τότε λέω πρωτάθλημα με Αναστόπουλο. Β' εθνική. Ναι. Α, εγώ μιλάω για πρώτη εθνική. 0-1 στο 2. Εντάξει, εκείνο. Άλλο, δεν βάζω β' εθνική εγώ. Δεν υπάρχει β' εθνική. Α' εθνική. Με δύο ομάδες πέρασαν τη β' αυτή. Εντάξει. Είχε παίξει ένα μάτσο το 2010-11 με εκείνη την κολάρα του Νέτο. Με τον Ολυμπιακό Βόλου στο Θεσσαλικό. Ναι. Που είχε βάλει. Ποιο? Την κολλάρα του Νέτο. 1-1. 1-1 από εκείνη. Ήμουνα και εκεί. Ήσουν και εκεί. Γραφειοτύπου ήσουν. Ήμουνα. Ήσουνα. Ήμουνα. 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 Αφού ήμουνα. 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 Λοιπόν. Να δω πώς θα λες το Μουνίθ το Σάββατο. Μουνίθ από τα δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα. Τι κάνει ο Μουνίθ. Τι κάνει ο Μουνίθ. Τρομερά πράγματα. Σέρνει καράβια. Καράβι. Στο Βόλο ρε φίλε. Ο Τσιφόπουλος γιατί είναι στην ΕΡΤ. Τι κάνει. Κυριάννης. Μαύρο μαλλί. Δεν το έχει βάψει ποτέ πιστεύω ούτε μια φορά. Άγχος μηδέν. Αχαρά. Από τους πιο ωραίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε βραδινές καταστάσεις όμως. Όπα. Ζήνδρος. Άρα κάτι λέει για τον Άρη. Δεν θα λέει. Sports. Κάτι θα λέει. Για να το βάλουμε, ακούσουμε τι λέει για τον Άρη. Το μαλλί πάντα έτσι. Δηλαδή δεν θα το κρύψει ποτέ. Δινάρα! Ο προπονητής του Χριστάκου. Ο προπονητής του γιου μου. Όχι. Έχει ανοίξει την κάτω, Χριστάκου. Είναι κακό αυτό. Έχει γίνει. Έχει γίνει. Που πέσαμε στον χώρο του κέντρου, ξέρω εγώ. Εμένα, τον Μπαλί, τον Όλε. Ντίνο Κουίς. Αυτός εδώ έλεγε ότι είναι πάρα πολύ καλή παίχτες. Ότι είμαστε δηλαδή καλή παίχτες. Η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να κάνουμε και καριέρα, έλεγε στο εξωτερικό. Η ομάδα εκείνη ήταν του η οποία. Δούλεψε ένα χρόνο καταπληκτικά, όχι καταπληκτικά, λάθος, φοβερά. Με τα σημερινά δεδομένα δουλεύαμε 500 φορές, 200 φορές πάνω παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Με τα σημερινά όχι, δεδομένα. Δεν πάνω. Σήμερα, αν θα πεις... Έχει μουσική το θέμα. Σε έναν προπονητή, σε έναν ποδοσφαιριστή, σε μια σχολή, να πας στη σχολή προπονητών, και πίσω, παιδιά, κάναμε... Στο παγκάκι που γράφει Άρη Σούπερ 3. Δεν θα πιστεύει κανένας, όταν τους το λες, δεν πιστεύει κανένας ότι κάναμε αυτή την προπόνηση. Ο Σασία ήρθε, κατά Δράπης. Τη γνώμη μου, ήρθε στο πιο εύκολο κομμάτι. Δηλαδή βρήκε μια πολύ καλή... Για το 79-80. Ναι. Και βρήκε και όρημη. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Τελευταίο κομμάτι του σημερινού All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήσος και όσοι στην ρύθμιση του ήχου. 2-3-10
2,87 και 3 οκτάρια. Για λίγο ακόμα, για κανένα 20 λεπτάκι, θα πάμε παρέα μαζί να τα συζητήσουμε, όπως κάναμε και στο προηγούμενο μισάωρο, να τα πούμε όλα. Σήμερα παίζει και η Μόλτε επαναληπτικό με την Παρτιζάν. Καλή επιτυχία στους Σέρβους. Ευχόμαστε με την πρόκριση 100% για να μείνει η Μόλτε στο ψαροχώρι της και στο πρωτάθλημά της. Δεν είναι για πουθενά αλλού. Να ρίξει 3 γκολ η Μόλτε στην Παρτιζάν. Ελά. Όχι. Είμαστε ξεκάθαρα με την Παρτιζάν εδώ πέρα. Υποστήριζε εσύ τους Γκρόμπαρη. Εγώ υποστηρίζω τη Μόλτε. Εγώ θέλω να αποκλειστεί η Μόλτε. Εγώ θέλω να αποκλειστεί η Παρτιζάν. Εγώ με τον αποκλεισμό της Μόλτε, δεν είμαι την πρόκληση της Παρτιζάν. Εγώ με τον αποκλεισμό της Σερβίας που κυνηγάει την Ελλάδα. Βλάξ! 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 Γιατί σκέφτεσαι πάντα. Πειθαρχικό. Όχι. Και σκέφτεσαι πάντα. Ναι. Με το κάτω. Με το... Τώρα το κάτω κεφάλι, τι σχέση έχει. Είπα κεφάλι. Το κάτω αυτό πήγε να πει. Ναι. Σκέφτεσαι πάντα με το θυμικό. Με το θυμικό. Δηλαδή, επειδή μα απέκλεισε. Αυτή η αστεία ομάδα που λέγεται Μόλτε. Είναι αστεία, αλήθεια. Ναι. Ναι. Θες τώρα να την τιμωρήσεις. Ναι. Ενώ ο άλλος είναι ο εχθρός. Εντάξει, μπορεί να πάνε στους ομίλους και να τρώνε 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Πάλι δεν έχω πρόβλημα. Θες να πας λίγο μέσα στο Super 3, θα μαζευτούν το βράδυ να δουν το μάτς. Ναι. Και να υποστηρίζει την Παρτιζάν. Δεν υποστηρίζω την Παρτιζάν, υποστηρίζω το αποκλεισμό της Μόλτε. Ανέξοδα. Απόλυση ανέξοδη αυτή. Ναι, γεια σας, παρετούμε μόνος μου. Γιατί πολύ θα... Τι? Απόλυτη αποζημίωση. Τι? Μα αυτός, γι' αυτό σου είπα να πας στο τέτοιο. Αποζημίωση. Μετά που θα υποστηρίξεις μέσα στο Super 3 την Παρτιζάν, αποζημίωση. Θα έρθεις μόνος σου και θα. Όχι, αυτό σου λέω. Θα έρθεις μόνος σου και θα πεις ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα υποστηρίζει. Σταματάω τη δημοσιογραφία. Όχι απόψε, αύριο είναι το μάτς. Περιλέθηκα γνωρίζω, είναι Πέμπτη, Τετάρτη είναι. Ναι. Απόψε είμαστε με τον Αποέλ. Όχι. Δεν μπορώ να μην είμαι. Με τον Αποέλ είσαι. Πω! Προδοσία. Δεν γίνεται να μην είμαι. Είμαι εγώ Βλάξ που σε έχω δίπλα μου. Δεν μπορώ. Είμαι Βλάξ. Δεν γίνεται να μην είμαι τον Αποέλ, ξέχνα το. Είναι ομάδα μου εκεί, δεν γίνεται. Είναι η ομάδα μου εκεί. Είναι ομάδα μου. Κατάλαβα. Έχω και κασκόλ. Όχι. Ούτε αυτό. Καμία σχέση. Δεν είναι. Είναι ένα μικρό πυρήνα συγκεκριμένο. Δεν είναι η πλειοψηφία. Δηλαδή υποστηρίζει τη Σερβία. Δηλαδή ο Άρης να μην είναι στην Ευρώπη του χρόνου. Ο Άρης να είναι. Φυσικά θα είναι. Και θα είναι στην Ευρώπη του χρόνου. Πώ θα είναι, άμα βγουν τέσσερι. Θα είναι. Και εγώ πέμπτο. Ή το κάνω παραδοσιακά αυτό. Βγαίνουν 5, βγαίνω έκτος. Βγαίνουν 6, βγαίνω 7. Μια ομάδα στην Ευρώπη μας βγάζει. Θα μου πεις, θα βγω τρίτος του χρόνου. Είναι και αυτό πολύ βασικό, Χρήστε. Άρα μην αγχώνεις ιδιαίτερα. Αυτή την ΑΕΚ, τι θα την κάνει. Θέλω να είμαι σίγουρος. Μια χαψιά θα την κάνει. Υπάρχει διαπλοκή. Καλά, δεν σου πω ότι αν αποκλειστεί από όλη θα κλαίω. Εντάξει, οκ, okay, αλλά. Εδώ μας είπες υποστηρίζει την Παρτιζάν. Τον αποκλεισμό την Παρτιζάν, φίλε. Την Παρτιζάν. Τον αποκλεισμό τη Μόλτε θέλω. Βάλε αυτό το Παρτιζάνο. Αυτού του αστείου να πούμε του Νορβηγού. Να. Με τον πολύ. Να. Εν τω μεταξύ, ο Σάκης. Έπρεπε να το παίξω στην Μύκονο για να το μάθετε. Ο Σάκης με το κράνος έτοιμος για πέσιμο είναι. Ας πούμε ο κράνος, ο κράνος βλέπω. Λοιπόν, έχουμε γραμμή Χρήστο. Να νίνω. Χρήστο μου. Χρήστο, συγγνώμη που σας διακόπτουμε. Έχουμε γραμμή. Ναι. Ωραία, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Από εκεί θα το δεις, λέει. Από εδώ δεν μπορείς να το δεις. Γεια σας. Γεια σας. Άντε, γεια σας. Άντε, γεια σας. Α, συγγνώμη. Γεια σας. Όχι, μου αρέσει το σύνθημα. Α, οκ. Okay. Νομίζω ότι την Ελλάδα τη συμφέρει να προκριθεί από ΕΛ και όχι να αποκλειστεί. Να αποκλειστεί. Όχι, γιατί αν αποκλειστεί θα πάει στους ομίλους του Europa, όπου η συγκομιδή βαθμών θα είναι ευκολότερη από ό,τι αν είναι στους ομίλους. Ναι, αλλά η συγκομιδή στο Champions League παίρνει 1250 για την πρόκριση, οπότε για να το κάνει αυτό στο Europa πρέπει να κάνει 5 νίκες. Δεν ξέρω αν αυτή η αναλογία. Η πρόκριση δίνει 4.000 βαθμούς. Ενώ η νίκη πόσο δίνει? 250. Μόνο. Στο Europa League 200. Στο Champions League πιο πολλούς. Παιδιά, παίζετε. Σποτάκια του Ηρακλή στον αέρα παίζετε, παιδιά. Θα κλείστε λίγο. Βλάξ. Εσύ με το καπέλο από πάνω. Φύγε. Ας τον Ιχολύπτη. Μην τον αναπασχολείς. Τι είναι αυτά. Άρα είμαστε με τον Άγιαξ σήμερα. Αυτό μου λες. Κανονικά πρέπει να είσαι με τον Άγιαξ. Δεν θες στην Κύπρο να. Να πάρει, να προχωρήσει. Απλά είχα αυτή την αίσθηση ότι η βαθμή που παίρνει θα είναι. Δεν είναι το ίδιο. Αν προκριθεί ο Αποέλ, δεν τον πιάνει μετά. Άλλο το bonus πρόκριση που παίρνει για του ομίλου Champions League και άλλο για του ομίλου του Europa League. Για να το λέτε κάτι, θα ξέρετε. Όχι, 4.000 τώρα... πόντου παίρνει, είναι σε δεδομένο. Εντάξει. Ενώ στο Europa League δεν παίρνει τίποτα για την πρόκριση στου ομίλου. Δεκτών. Το θέμα είναι με τον Ντουάρτε, κάποια στιγμή είχε γίνει μια ομιλία με τον παίκτη. Ναι. Έκανε εσύ. Του είχαν μιλήσει, του είχαν πει, τώρα είναι αφημένο στη μοίρα του το θέμα. Όχι. Απλά και τι εννοείς του είχαν πει?
Να μην, τρώει, να μην τρώει πίτα γύρω, τι. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει είσαι πίσω στα αργομετρικά, αλλά να κάνεις εξτρά προπόνηση, να δούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Αυτός πριν το μας με τη Μόλτε σηκώνεται, φεύγει. Από τότε το θέμα έχει χαλάσει, δηλαδή ο παίκτης είναι τυπικά στην ομάδα. Όχι, είναι κανονικά στην ομάδα, προπονείται και κανονικά είναι, το θέμα είναι επειδή θέλει ένα ειδικό χειρισμό αυτός. Ήταν η συναποστολή για το μας με τον Όφης 18. Το ξέρω. Θα τον χειριστούμε ειδικά, θα τον αφήσουμε έτσι, θα τον... Εικάζω ότι όταν ένα συμβόλο 300.000 στην ομάδα, δεν το αφήνει στη μοίρα του. Αυτό λέω. Αυτό είναι το θέμα. Από ό,τι ξέρω, ήδη ο Καρυπίδης έχει μιλήσει και με τον μάνατζερ του για το θέμα. Εγώ ξέρω ότι όταν έρχεσαι σε μια ξένη χώρα και μια μέρα πριν φύγεις προετοιμασία, πας και ξαπλώνεις στους καναπέδες του μπαρ σε κατάσταση αφασίας, σημαίνει ότι δεν γίνεται, κρίμα. Ναι. Τζάμπα σου έδωσε ο Θεός αυτό το ταλέντο. Εγώ αυτό ξέρω και δεν τον περιμένω. Θα δούμε. Όσον για τον Μπάσα, δεν ξέρω, θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα. Τι θέμα? Με τον Μπάσα δεν ξέρω ακριβώς αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω αντιληφθεί τι γίνεται. Στην πραγματικότητα το παιδί όταν έπαιξε δεν ήταν κακός. Ναι. Και υπ' αυτήν την έννοια να τον αποζημιώνω και να ψάχνω, δηλαδή έναν παίκτη έχουμε στο 6, αυτό δεν έχουμε άλλον. Δεν είναι εξάρι. Το Σάσα έχει στο 6, όχι τον Μπάσα. Δυστυχώς, ευτυχώς που είναι πολύ καλός παίκτης, δυστυχώς δεν είναι 6. Τι είναι? Δεν είναι ακριβώς εξάρι. Είναι εξαρόχταρο και με το ματήλια να μην τρέχει όσο πρέπει, δημιουργούνται αυτά τα κενά που δημιουργούνται. Για μένα, αλλά 6 παίζει. Και εγώ μπορεί να είμαι center forward, να με βάλεις και φυσικά, παίζω stopper, είμαι stopper. Φυσικά, αλλά δεν ανταποκρίνεται στο 6 όπως θα ονειρευόμασταν. Μόνο ότι τρέχει φοβερά, κάνει. Εγώ ράνι, λέω ότι ανταποκρίνεται καλύτερα από το Σιώπη. Όχι. Είναι καλύτερος παίκτης από το Σιώπη, αλλά δεν παίζει τον 1,5 παίκτη που έχει ανάγκη δίπλα το Ματίγια. Γιατί ο Ματίγια δεν μπορεί. Θα βάλω τον Ντουάρτε τότε εκεί. Μάντε να δούμε. Όποιον είναι. Η βασική του διαφορά με το Σιώπη. Θα θέλει να τρέχει για δύο παίκτες τότε. Ο Ντουάρτε δεν μπορεί μαρκάρει. Τι πολύ. Σώπα. Δεν πολύ μαρκάρει ο Ντουάρτε. Δεν πολύ φαν. Και εγώ τον είχα για μηχανάκι. Όχι, το θέμα είναι πώς θα χωρίσω. Το θέμα είναι πώς θα μπει ο Μαντζίνη στην 11. Αυτό θα το δει ο Παντελής. Θα δούμε. Αλλά εγώ αν είμαι Παντελής, πάω να τον έβαζα και 11 μεθαύριο. Το Ντουάρτε. Όχι. Το Μαντζίνη σου λέει. Α, το Μαντζίνη. Εντεκάδα δεν νομίζω, αλλά. Αποστολή. Αποστολή. Δεν αποκλείω. Εφόσον τα... Κοίταξε, δεν ξέρω τα εργομετρικά του. Αλλά τα εργομετρικά του είπανε. Συγγνώμη, δεν θέλω να μεταφέρω ρεπορτάζ. Όχι, δεν πειράζει. Δεν είπα, εγώ δεν το ξέρω. Αλλά είπαν ότι είναι εξαιρετικά. Να. Έχει κάνει προετοιμασία. Δεν μου λες, οι ίδιοι όταν έκανε ο Ντουάρτε. Δεν θέλω να μου πει ποιοι. Τι είχαν πει. Ότι όταν ήρθε από την. Ναι. Είχαν πει ότι είναι χάλια τα εργομετρικά του. Ναι, ναι. Ωστόσο όταν έφυγε και ξαναήρθε, ήρθε άλλο άνθρωπο. Άλλο παίκτη ήρθε να μιλήσει και άλλο παίκτη ήρθε μετά από 10 μέρες. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι να το είπαν στον αέρα, τι ήταν καλά. Είπαν ότι τους ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ωραία, ωραία. Από τα χθεσινά εργομετρικά. Αυτό. Στην Μπορντό ήταν. Στην Μπορντό και έκανε προετοιμασία κανονικά, συμμετείχε. Όχι. Άρα δεν μπορεί να μην είναι και καλά. Ναι, επίσης το ότι σε όποια ομάδα πήγαινε δανεικός έπαιζε 34 μάτς, κάτι δείχνει. Φυσικά. Όχι, είναι ενεργός ποδοσφαιριστής. Και είναι και μεγάλο συμβόλο. Όχι, παιδιά, είναι δυνατή μεταγραφή αυτός. Αυτός λογικά θα βγει. Μακάρι. Και να δώσει και αυτά που λείπουν τώρα από την ομάδα. Γιατί η ομάδα της λείπουν λίγα τρεξίματα από κάποιους παίκτες και τα χρειαζόμαστε από αυτόν. Να δούμε. Άντε να δούμε. Να είστε καλά. Τα λέμε, γεια. Γεια σας. Επόμενος φίλος, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστοτε. Χαίρετε. Είμαι προχθές στο αεροδρόμιο, μαζί ήμασταν, Νίκο. Α, έλα φλάκα. Ποιος από τους δύο είσαι? Ο Μελαχρινός. Έλα. Ο Γεμάτος. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Εσύ που μου έκανε εσύ ήσουν που με ρώτησες για το Χρήστοτε. Εσύ ήσουν. Για το ύψος, για το ύψος. Ναι, έρχεται με ρωτάει στο αεροδρόμιο. Χθες που προχθές πήγαμε το Ματσίνη, λέει γιατί ο Χρήστοτε λέει συνέχεια κοντόλι. Εσένα. Του λέω, είναι, του λέω ο Χρήστος ψηλός, δεν είμαι εγώ κοντός. Σωστό. Σωστό, σωστό. Ούτε εγώ είμαι χοντρός, είναι ο Νίκος αδύνατος. Έτσι, να ξέρεις. Είναι, για τους χοντρούς άντρες έχει πολλές παροιμίες, γιατί και εγώ έτσι είμαι. Η κοιλιά είναι και η παριλίκη. Η κοιλιά είναι και η παριλίκη. Άλλοι επενδύουμε λεφτά για να το φτιάξουμε. Αναγκιά σου. Αναγκιά σου. Χρήστοτε, κάτι μια ερώτηση. Ο Μαντσίνη μαρκάρει. Πού να ξέρω εγώ. Άτομα που τον έχουν δει και τον έχουν μελετήσει ή έχουν πει ότι σε αυτό το κομμάτι είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα με τον Ματέο. Μπράβο, γιατί δεν σου λέω, έψαξα Νίκο και δεν μπορούσα να καταλάβω. Έχει μια συχνότητα σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή γυρίζει, βοηθάει, μαρκάρει, δίνει βοήθεια στον μπακ. Γιατί αυτό λείπει. Ναι. Γιατί αυτό λείπει. Και μια ερώτηση. Στην τέταρτη αγωνιστική τι θα πλένει ο Γιωργάκης?
Καλό. Πέρσι έπλαινε τα αυτοκίνητα. Σωστό. Σωστό. Όλο και κάτι θα σκαρφιστεί πάλι. Με κάτι να έχει να πλύνει κάτι. Λογικά. Χαλιά φέτος, γιατί είναι νωρίς. Τώρα είναι να βγάλουν τα χαλιά. Γεια σου, παιδιά. Αγίου Δημητρίου τα βάζουμε, Κωνσταντίνου και Λύση τα βγάζουμε. Σωστά. έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Βεβαίως. Έχουμε άλλον Χρήστο. Σήμερα Αποστόλη θα υπογράψει ο Μαντζίνη. Έτσι είπα να την πάει χθες. 2-3-10-27-3-8 για ανοιχτές γραμμές και θα είναι και στην προπόνηση όπως μας ενημερώσε νωρίτερα. Ο Αργεντινός έχει την πρώτη γνωριμία και με τον Παντελίδη και με τους νέους συμπαίχτες. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: τρίτος θα βγει ο Άρης τώρα και στο επόμενο πρωτάθλημα θα βγει πρώτος. Λέει: γράψτε το. Το γράφουμε, εντάξει. Το γράφουμε. Μακάρι, εμείς νομίζω το θέλουμε. Μια χαρά. Πού να γίνει κιόλας. Εδώ η Βάρτια μπορεί να βάλει από τη φίλη μου τη Μαρία εδώ με το γιο Άρης και τα λοιπά που έβαλα εδώ πέρα. Δεν το βάλατε έτσι. Βαριέσαι. Μπορεί να τα στείλεις. Όχι, βάλτε εσύ αύριο το πρωί. Στείλτε να τα βάλω αύριο το πρωί. Είναι στα μηνύματά μας. Στα μηνύματά μας. Πρέπει να τα έχεις δει ήδη από χθες. Προχθές. Γιατί είσαι υπεύθυνος ύλης. Είσαι υπεύθυνος πύλης. Νίκο. Όχι, ύλης, πύλης. Έχει έτσι. Γίνει και αυτό. Ωραία. Έχουμε γράμμα, πάμε. Καλησπέρα. Κανένα σύνθημα του ΠΑΟΚ, έχετε να βάλετε τίποτα. Ναι, βάλτε. Όχι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, ναι. Γιατί λιγάκι μπερδεύτηκα με την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Champions League, παίρνουμε 4.000 ή 1.200 βαθμούς μπόνους. 4.000 παίρνει ο Ολυμπιακός, ναι. Και η χώρα παίρνει 800 μπόνους. Γιατί ό,τι, ναι. Ό,τι βαθμούς παίρνεις διαιρείται δια του 5, γιατί έχεις 5 ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Βάλε και άλλους 250 βαθμούς που παίρνεις για τη νίκη, ναι. Όχι, συγγνώμη, 200 βαθμούς που παίρνεις για τη νίκη. Άρα πήρε 1.000 βαθμούς η Ελλάδα. Οπότε τώρα χρήσαμε. 4.250 πήρε ο Ολυμπιακός και 1.000, ναι. Πήρε η Ελλάδα. Είσαι μόλις 300 βαθμούς πίσω από την Κύπρο, που οι 300 βαθμοί που μας αντιλαμβάνεις είναι μια νίκη. Κατάλαβα. Οπότε σήμερα. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ και ο ΑΠΟΕΛ, θα, ναι. Πρέπει ο Ολυμπιακός να μαζέψει περισσότερους βαθμούς από τον Απόλλων Λεμεσού, ο οποίος θα παίξει στο Europa League, με στους ομίλους, yeah. Του Europa League. Υπάρχει επίσης μια διαφορά ότι παίρνεις περισσότερους, νομίζω, βαθμούς στη νίκη στο Champions League σε σχέση με τη νίκη στο Europa League. Παίρνεις περισσότερους. Ναι, αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, αύριο, ναι, τότε νομίζω ότι την Κύπρο θα την περάσουμε σχετικά εύκολα. Ναι, και εγώ αυτό βλέπω. Κυνηγάς επίσης την Δανία που έχει έναν μόλις εκπρόσωπο και σε κυνηγάνε η Σερβία. Νίκο. Με Ερυθρό Αστέρα. Και η Κροατία, αυτό σου λέω. Γι' αυτό δεν πρέπει να περάσει η Παρτιζάν. Ναι, ναι, που και αυτοί δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά μεταξύ μας. Έχουμε 1.000 τόσους βαθμούς. Σίγουρα, ναι, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο μου. Ωραία. 2-10. Βεβαίως. Κάθισα, τα διάβασα και αποκλείστηκε στην Πόλτα. Μπράβο. Τι να κάνω. Μπράβο, Χρήστο. Τι να κάνω δηλαδή άλλο. Πες μου τώρα. Το χρόνο θα είμαστε πιο έτοιμοι. Τι? Θα είμαστε πιο έτοιμοι. Θα έχει προχωρήσει πιο γρήγορα. Θα έχουμε και βαθμούς. Ο σχεδιασμός. Θα είμαστε και λίγο καλύτεροι στη βαθμολογία. Λίγο. Λίγο, ναι, οκ. Okay. Μπορεί και στο δεύτερο να είμαστε ισχυροί. Μπορεί να πάμε απευθείας στο τρίτο προβληματικό. Α, ναι, του χρόνου θα πάω το κύπελο. Οπότε θα πάω απευθείας στο playoff. Ναι. Μπορεί να τερματίσει τρίτος. Τι? Μπορεί να τερματίσει τρίτος. Το κύπελο θα πάρω, δεν με νοιάζει να τερματίσω τρίτος. Εντάξει. Δεν είμαι δεύτερος. Καλύτερα πρώτος. Α, μπει σφίνα. Σφίνα. Δεν ήρθε ο Ματέο. Να πανηγυρίσει λίγο φίλος μου, Νίκο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ο Βέλεθ πότε γυρίζει, φίλε? Παναθηναϊκό. Μετά τη διακοπή. Δεν παίζει τώρα ο Βέλεθ, δηλαδή. Δύσκολο. Δύσκολο ο Βέλεθ. Δύσκολο. Μάλιστα. Κανένα σχήμα θα μας πεις. Πέμπτη φτάσαμε. Τετάρτη φτάσαμε. Αύριο Πέμπτη. Ναι, σήμερα Πέμπτη. Δεν φτάσαμε Πέμπτη. Σήμερα Τετάρτη. Ακριβώς. Ξεκίνησα να δοκιμάζει πώς. Δεν είπα είναι Πέμπτη, είπα φτάσαμε Πέμπτη. Ναι. Δεν λέμε φτάσαμε φθινόπωρο. Όταν φτάνεις Πέμπτη είναι Πέμπτη. Όταν φτάνεις Πέμπτη, ναι. Εγώ δεν είπα. Δεν έφτασε Πέμπτη, είναι Τετάρτη. Φτάσαμε. Είπαμε. Έφτασε Τετάρτη. Ωραία, δεν φτάσαμε φθινόπωρο. Είναι φθινόπωρο. Όχι. Είναι φθινόπωρο. Όχι. Που βράζεις έξω. Φθινόπωρο δύσκολα. Που βράζεις. Βράζεις. Δεν έχει ζέστη έξω. Δεν ξέρω. Σωμαθήλακο τι έχει. Πάλι θα 38 βαθμούς. Πάλι θα έχει τα χιόνια, θα λες, α, αποκλειστικά. Δεν χρειάζεται να αποκλειστώ για να μην έρχομαι. Τώρα πλέον πάμε στον επόμενο. Με το εργαλείο που έχεις δεν μπορείς να αποκλειστείς πουθενά. Πάμε στο επόμενο, φίλο. Καλησπέρα. Πώς δεν μπορώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς και ο κύριος Χρήστανθος στο στούντιο. Τελείωσε η άδειά μου.
Και ήρθα. Α, να έρχομαι και όταν έχω άδεια, θέλετε τι. Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω γρήγορα κάτι που είπα με τον Νίκο την προηγούμενη Παρασκευή και κάποιος από ό,τι είπε ο Νίκος πετάχτηκε και το αμφισβήτησε. Ναι. Και του λέω καλά θα το ξανακοιτάξω για να μην τυχόν κάνω λάθος και θα πάρω Δευτέρα Τρίτη, δεν πειράζει, παίρνω Τετάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι για τις τιμές των διαρκείας, επειδή είχε πάρει ένας φίλος και σύγκρινε τον αριθμό των διαρκείας του Άρη και το σύγκρινε με, με του Ολυμπιακού και με του ΠΑΟΚ. Με το Ολυμπιακό όχι, με το ΠΑΟΚ μόνο. Και με τα δύο είχε αναφέρει και τα συνέκρινε. Ναι. Ωραία. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εγώ τώρα και πήρα και είπα ρε παιδί μου ότι είναι άδικη η σύγκριση γιατί είναι διαφορετική τιμή του διαρκείας ανά μάτς του Άρη με την τιμή ανά μάτς του ΠΑΟΚ. Ναι.